Γιώργιο Φραντζή, Η Πολιορκία και η Άλωση τη Κωνσταντινούπολη. Το κείμενο που ακολουθεί είναι μέρο τη ιστορία χρόνικων μήνων του Βυζαντινού συγγραφέα Γιώργιου Φραντζή, που ήταν φίλο και σύμβολο του τελευταίου αυτοκράτορα των Ελλήνων, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ε, το αντλήσαμε από το βιβλίο Γ και μέρη από τα κεφάλαια Α και Β στο Δ βιβλίο. Ο Φραντζή γεννήθηκε, όπως αναφέρει ο ίδιος, το 1401 επί η Μανουήλ Παλαιολόγου. Ήταν από επίσημη οικογένεια της πόλης, συγγενής του Γρηγορίου Παλαιολόγου, γιου του μεγάλου Δούκα Μαμονά, που ήταν παλιότερα ηγεμόνας της Μονεβασιάς. Σε ηλικία ε, 17 περίπου ετών, τον πήρε ο βασιλιάς Μανουήλ για να μορφωθεί στο κελί του. Ε, ο Μανουήλ τον αγαπούσε ιδιαίτερα για την πίστη, την αφοσίωση και την εξυπνάδα του. Το χρησιμοποίησε σε εμπιστευτικέ υποθέσει. Τον έστειλε μάλιστα δύο φορέ σαν πρέσβη στο Σουλτάνο Μουράτ. Μάλιστα η οικειότητα φαίνεται ότι ο ίδιο ο αυτοκράτορα έγραψε τη διαθήκη. Ανέθεσε να τη γράψει ο ίδιο τη διαθήκη του, με την οποία όρισε μαζί με άλλου δυο επίτροπο τη τελευταία θέλησή του και έκανε μάλιστα σύσταση στο γιο του και διάδοχό του Ιωάννη Παλαιολόγου να τον έχει πάντα μαζί του και να τον θεωρεί ένα από του πιο πιστού ανθρώπου. Ο Φραντζέ επίση είχε από παιδί μεγάλη φιλία και με τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. ο Ιωάννη, ο προηγούμενο Αυτοκράτορας έχοντα υπόψη την πατρική εντολή, με τη μεσολάβηση και τη συγκατάθεση τη Βασιλομήτερο, επέτρεψε να συνοδέψει ο Φραντζή τον Κωνσταντίνο στην Πελοπόννησο, όπου πήγε να αναλάβει τότε την ηγεμονία αυτή τη περιοχή. Γιατί πριν γίνει ο Παλαιολόγο ο Κωνσταντίνο αυτοκράτορα, ο, ο τελευταίο αυτοκράτορα, ήταν ηγεμόνα στην Πελοπόννησο. Και έτσι ο Κωνσταντίνο τον είχε πάντα μαζί του, τον αγαπούσε και τον εμπιστευόταν τα μυστικά του, αλλά του ανέθετε και αποστολέ. Ήταν, θα λέγαμε, αχώριστο σύντροφό του, μέχρι το τέλος και παρευρέθηκε και στην κηδεία του. Τον έσωσε μάλιστα έξω από την Πάτρα, στον πόλεμο εναντίον των κατοίκων τη που τότε ήταν στην κυριαρχία κάποιο αρχιερέα, όταν τραυματίστηκε και πιάστηκε χμάλωτο. Μάλιστα ο Κωνσταντίνο τον στεφάνωσε και του βάφτισε όλα τα παιδιά. Ο Φραντζή είχε πάρει το αξίωμα του πρωτοβεστιάριου από τον αυτοκράτρο Ιωάννη Παλαιολόγο, ενώ λίγε μέρε πριν την πολιορκία τη πόλη, την τελευταία πολιορκία, ονομάστηκε Μεγάλο Λογοθέτη. Τόσο ο ίδιο αλλά και η οικογένειά του εχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια τη αλώσεω. Ο Σουλτάνο αγόρασε από τον αρχιποκόμο του τα παιδιά του Φρατζή, που ήταν πολύ όμορφα, με σκοπό μάλιστα να ατιμάσει το μεγαλύτερο γιο του, συνήθεια των Μωαμεθανών Μουα... τότε, που ήταν μόλι 15 ετών. Επειδή όμω το αγόρι δεν υπέκυψε στην κτηνόδη αυτή επιθυμία, το έσφαξε. Ο Φραντζή τελικά εξαγοράστηκε και πήγε στην Πελοπόννησο στον αδερφό του Αυτοκράτορα Δημήτριο, που ήταν ηγεμόνα τη Σπάρτης και ο οποίο τον περιπήθηκε πολύ, μέχρι που κατάφερε τελικά να εξαγοράσει και τη σύζυγό του. Μετά από προσπάθειε, αργότερα και κόπο, συμφιλίωσε του αδερφού του Αυτοκράτορα του Δημήτριου, ηγεμόνα τη Σπάρτης και του Αθωμά, ηγεμόνα τη Πάτρα, μπα και σωθεί τουλάχιστον η Πελοπόννησο, η οποία το και αυτή από του Τούρκου, εξαιτία των Διχωνιών και των εφιλίων πολέμων, Βέβαια, σύμφωνα με βέτη, τον Φραντζή, ήταν η Αλβανή τη Πελοπονίσου και ο Ματθέο Σασάν. Απελπίστηκε τελικά και πήγε μαζί με τη σύζυγό του στη μονή των Αγίων Αποστόλων τη Κέρκυρα και εκεί έγιναν και οι δυο μοναχοί. Ο Φραντζή πήρε το όνομα Γρηγόριο. Εκεί, κατά την παραμονή του στο μοναστήρι και με προτροπή κάποιων ευγενών Κυρκυρέων, έγραψε και την ιστορία αυτή. Που αρχίζει από τα χρόνια του Αλέξιου Κομνινού και τελειώνει στι 30 Μαρτίου του 1478. Ο Φραντζή, σαν χριστιανό Ορθόδοξο που ήταν, Έγραψε την ιστορία του στα τέλη τη ζωή του, την οποία διηγείται με χριστιανικό μάλιστα τρόπο, και φαίνεται να είναι πιο αντικειμενικό από όλου του άλλου συγχρόνου του ιστοριογράφου. Ε, μάλλον παραλείπει παρά προσθέτει ορισμένα γεγονότα, εκθέτει όσα είδε ο ίδιο, με ευσυνειδησία και χριστιανική θα λέγαμε αφέλεια και απλότητα, ενώ διαψεύδει έντονα όσα απέδωσαν οι δυτικοί στον αυτοκάδρο Κωνσταντίνο από φθόνο και μνησικακία. Α δούμε όμω το κείμενό του. Βιβλίο Γ, κεφάλαιο Α. Ο δεσπότη Θωμά, εννοητό Θωμά Παλαιολόγο, δεσπότη Πελοπονίσου μέχρι το 1460, έφτασε με πλοίο στην Κωνσταντινούπολη στι 13 Νοεμβρίου του 1448, χωρί να γνωρίζει το θάνατο του τότε αυτοκράτορα, τον Ιωάννη Όγδο, τον Παλαιολόγο, τον οποίο πληροφορήθηκε όταν πέρασε από την Καλύπολη. Μόλι έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, σταμάτησαν αμέσω όλε οι ενέργειε του δεσπότη Δημητρίου, ο Δημήτρη Παλαιολόγο που δεσπότη του Μιστρά. Ήταν ο πέμπτο γιο του αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγου. Όλε οι ενέργειε λοιπόν και των οπαδών του που ήθελαν να πάρει αυτό το θρόνο. Επειδή ήταν δεσπότη και μάλιστα πορφυρογέννητο. Αυτό όμω δεν το θεωρούσε σωστό ο λαό Κωνσταντινούπολη, επειδή ζούσε ο μεγαλύτερο αδερφό του. Δηλαδή ο Κωνσταντίνο ο ενδέκατο, ο παλαιολόγος, ο οποίο και ήταν φρικισμένο με πολλέ αρετέ. Μόνο ότι οι ενέργειε αυτέ τον λείπησαν, εκείνοι έκαναν αυτό που ήταν σωστό και δίκαιο μετά από απόφαση τη Βασιλομήτωρο και των δεσποτών γιών τη και με τη συγκατάθεση των αρχόντων, αποφασίστηκε να ειδοποιηθεί ο Σουλτάνο, τότε ήταν ο Μουράτ ο δεύτερο, ότι τόσο η μητέρα τόσο και τα αδέρφια του θεώρησαν σωστό να γίνει αυτοκράτορα ο Κωνσταντίνο, επειδή ήταν μεγαλύτερο στην ηλικία από του άλλου και απολάμβανε τον σεβασμό και την αγάπη όλων. Να σημειώσουμε εδώ, βλέπουμε ότι ουσιαστικά το κράτο ήταν υποταγμένο έμεσα στην Τουρκία, στου Οθωμανού. Επέναν την άδεια ποιο θα είναι μάλλον τουλάχιστον του ενημερώναν. Μια ελαφρά υποτέλεια. Στι 6 Δεκεμβρίου με έστειλαν πρέσβη στο Σουλτάνο για να τον ανακοινώσω αυτά που είχαν αποφασιστεί. Όταν τα είπα, συμφώνησε και με έστειλε πίσω με τιμέ και δώρα. Εκείνε τι μέρε στάλθηκαν στην Πελοπόννησο άρχοντα από την Κωνσταντινούπολη, ενώ από την Πελοπόννησο πήγε στην Κωνσταντινούπολη ο Αλέξιο Φιλανθρωπινό Λάσκαρη μαζί με τον Δεσπότη Θωμά για κάποιε υποθέσει του που είχε να συζητήσει με τον Αυτοκράτορα, του οποίου αγνούσε και το θάνατό του, ενώ τον προηγούμενο Αυτοκράτορα. Όταν όμω έφτασε στη βασιλεύουσα, έμαθε ότι τελικά ο αυτοκράτορ είχε πεθάνει. Μετά τη σύγχυση που ακολούθησε σχετικά με το ποιο από του γιου του θα τον διαδεχόταν, στάθηκε στην Πελοπόννησο, όπω είπαμε ότι είχε αποφασιστεί από όλου, ο Αλέξιο Φιλανθρωπινό, με τον Μανουήλ Παλαιολόγο που λεγόταν και Ήαγρο, για να στέψουν αυτοκράτορα τον δεσπότη μου τον Κωνσταντίνο, κάτι που το έκαναν τελικά στι 6 Ιανουαρίου του 1449. Στι 12 Μαρτίου του ίδιου χρόνου φτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον νέο αυτοκράτορα χρησιμοποιώντα καταλανικά καράβια. Ελήψη Βυζαντινών, όπω καταλαβαίνουμε. Όλοι τον υποδέχτηκαν με μεγάλη προθυμία και χαρά. Γεμάτη αγαλίαση και φροσύνη έκαναν πανηγυρικέ ερωτέ όπω συνηθίζεται για να τιμηθεί η στέψη ενό νέου αυτοκράτορα. Μετά από μερικέ μέρε, ο αυτοκράτορα έδωσε το αξίωμα του δεσπότη στον αδερφό του Θωμά, ο οποίο έφυγε τον Αύγουστο για την Πελοπόννησο. Την 1η Σεπτεμβρίου, έφυγε από την Κωνσταντινούπολη και ο δεσπότη Δημήτριο Πορφυρογέννητο, ο οποίο πήγε επίση στην Πελοπόννησο. Πριν αναχωρήσουν όμω, συμφώνησαν με πολύ ισχυρού όρκου μπροστά στη Βασιλομήτωρα, τον αυτοκράτορα αδερφό του και του επιφανέστερου συγκριτικού ότι κανεί δεν θα περνούσε ποτέ τα σύνορα για να μπει στα εδάφη του άλλου, μα να θα ζώσαν για πάντα ειρηνικά. Βέβαια, μετά από λίγο αθέτησαν και δυο του όρκου και παραβίασαν τι συμφωνίε του. Γι' αυτό αργότερα, όπω έγινε φανερό και όπω διαπίστωσα και εγώ ο ίδιο, έγιναν εχθροί μεταξύ του παρακάτω όμως θα εκθέσω όλα όσα έγιναν ανάμεσά τους. Στις 4 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, 1449, ο δεσπότης και αυτοκράτορας μου έστειλε στον άρχοντα της Ιβηρίας. Η Ιβηρία δεν είχε καμία σχέση με την Ιβυρική Χερσόνησο τότε τουλάχιστον, ήταν η περιοχή του Καυκάσου και προφανώς είναι η χώρα Γεωργία. Στον άρχοντα λοιπόν Γεώργιο Μέπε, τον οποίο εμεί ονομάζουμε Βασιλιά, και στο Βασιλιά τη Τραπεζούντα, ήταν το κράτο, ε, ε, κράτο και αυτό, που προέκυψε μετά την πρώτη άλωση από του Φράγκου, τον άρχοντα λοιπόν τον βασιλιά εκεί Ιωάννη Κομνηνό με πολλά θαυμάσια δώρα και συνοδεία αρχόντων, στρατιωτών, ιερέων, μοναχών, ψαλτών, ιατρών και μουσικών που μπορούσαν να παίζουν διάφορα, διαφόρων ειδών όργανα. Κεφάλαιο δεύτερο. Επειδή από την αρχή του 1452 έχει κυκλοφορήσει η φήμη ότι ο Σουλτάνος, ο Μωάμεθ ο Β. πλέον, ε, σκόπευε να προχωρήσει στο στενό του Βοσπόρου και να φτιάξει κάποιο φρούριο στο πάνω μέρο του χωριού των ασωμάτων, αποφασίστηκε να προσκαλέσει ο αυτοκράτορα, όποιον από του αδερφού του ήθελε, να έρθει από την Πελοπόννησο με σκοπό την ανανέωση τη ειρήνη και τη παλιά συμφωνία που είχαν κάνει μεταξύ του. Ήθελε επίση να συζητήσουν γιατί ο Σουλτάνο είχε στη σκέψη του να κάνει κανένα κακό στη βασιλεύουσα, οπότε θα τον έστειλε αμέσω στη Δύση για να ζητήσει βοήθεια από του ηγεμόνε τη. Στο μεταξύ, πέρασαν αρκετέ μέρε και ο αυτοκράτορα με διέταξε να παρουσιαστώ μπροστά του και μου είπε: Πρώτο βεστιάριε, ετοιμάσου να πα στην Πελοπόννησο για να πείσει έναν από του αδερφού μου να έρθει εδώ. Ήστερα πρέπει να πα στην Κύπρο, όπου θα συναντήσει την αληψιά μου, τη Βασίλισσα, ενώ την κόρη του δεσπότη τη Πελοποννήσου, Θοδόρου Β' Παλαιολόγου, την Ελένη Παλαιολογίνα, που ήταν τότε σύζυγο του βασιλιά τη Κύπρου, Ιωάννη Λουιζινιάν. Θα σου ετοιμάσουμε όλα όσα χρειάζεται για το ταξίδι σου. Από την Κύπρο θα πα μετά στην Ιβυρία, για να παραλάβει την ύφη εκείνη που θα γίνει η γυναίκα μου, τη Βασίλισσά μου. Αφού ετοίμασε τα γράμματα, mm. τα πήρα μαζί μου και ετοιμάστηκα να ξεκινήσω σε μια-δυο μέρες. Τότε όμω ο Σολτάνο βγήκε ξαφνικά από την Ανδριανούπολη και βάδισε εναντίον μας. Περιμέναμε λοιπόν για να δούμε μήπως τύχει τίποτα κανένα κακό. Βλέπουμε λοιπόν με λίγα λόγια ότι σε εκείνη την περίοδο η Κωνσταντινούπολη ουσιαστικά ήταν περικυκλωμένη. Λογικό Μα φαίνεται λοιπόν ότι σύντομα θα έπεφτε και η πόλη αφού το κράτο του και την έδρα του την είχε πλέον. Η έδρα του Σουλτάν ήταν πλέον η Αδριανούπολη, στο ευρωπαϊκό έδαφο. Κεφάλαιο Γ. Αφού ο Μωάμεθ είδε και άκουσε τι νίκε και του πετυχημένου πολέμου του πατέρα του και των υπολείπων καταραμένων προγόνων του, άρχισε να σκέφτεται τι θα μπορούσε να κάνει και ο ίδιο για να τον θυμάται όλο ο κόσμο. Αποφάσισε λοιπόν, κατά κακή μα τύχη, να κάνει πόλεμο εναντίον τη Κωνσταντινούπολη, λέγοντα μέσα του: αν κατακτήσω την Κωνσταντινούπολη, θα ξεπεράσω όλου εκείνου που προσπάθησαν πολλέ φορέ να την καταλάβουν, μα δεν τα κατάφεραν. Για τον σκοπό αυτό θεώρησε καλό, όπω αναφέραμε, να φτιάξει ένα φρούριο στο στενό του Βοσπόρου, όπου βρίσκεται το χωριό των Ασωμάτων, να το έχει ορμητήριο εναντίον μα και να μην αφήνει να περάσει από τον Εύξηνο Πόντο κανένα πλοίο, μικρό ή μεγάλο. Θα μπορούσε επίση να περνάει εύκολα τα στρατεύματά του από την Ασία στην Ευρώπη. Επειδή μάλιστα βιαζόταν να εφαρμόσει αμέσω τα σχέδιά του. Πήγε στι 26 Μαρτίου του 1452 στο στενό για να κτίσει το φρούριο. Ο Αυτοκράτορας όμω κατάλαβε τα πανούργα σχέδιά του αμέσω και αποφάσισε να αρχίσει αυτό πρώτο τον πόλεμο για να τον εμποδίσει. Τότε, ορισμένοι συγκλητικοί, κληρικοί και λαϊκοί το συμβούλεψαν να μην το κάνει, λέγοντα μην αρχίζει πρώτο τον πόλεμο, μέχρι να δούμε τι επιδιώκει. Αν χτίσει φρούριο, μπορούμε να το κυριέψουμε εύκολα επειδή βρίσκεται πιο κοντά μα. Αργότερα όμω είδαν πόσο τέλεια είχε κατασκευαστεί το κτίριο αυτό και κατάλαβαν ότι οι ανόητοι τρέφονταν με αμάτε ελπίδε. Με αυτόν τον τρόπο καθυστέρησε το ταξίδι μου, επειδή λέγαμε θα δούμε σήμερα, θα δούμε αύριο. Ήταν πλέον πολύ επικίνδυνο να φύγω από την ξηρά και γι' αυτό προσπαθούσαμε να βρούμε κάποιο πλοίο. Τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου κηρύχθηκε ο πόλεμο. Ο στρατό του Μωάμεθ επιτέθηκε εναντίον μα και χμαλώτησε όλου όσου κατοικούσαν έξω από την πόλη. Την ίδια εποχή ολοκληρώθηκε το χτίσιμο του φρουρίου που είχε τρει πύργου. Οι δυο τον ασφάλιζαν από την ξηρά και ο τρίτο που ήταν μεγαλύτερο από του άλλου από τη θάλασσα. Το πλάτο του τείχου ήταν 8 μέτρα και ο εσωτερικό χώρο είχε εμβαδόν 11 μέτρα. Ο Μάμεθ κάλυψε του πύργου με μολύβι και τοποθέτησε φρουρού. Στι 28 Αυγούστου ξεκίνησε από το φρούριο και πλησίασε στα οχυρώματα τη πόλη για να κατασκοπεύσει επί δύο μέρε τα τείχη, τι τάφρου και οτιδήποτε άλλο ήθελε. Την 1η Σεπτεμβρίου πέρασε ξανά στην Αδριανόπουλη και την 1η Οκτωβρίου έστειλε στην Πελοπόννησο τον Τουρχάν, στρατηγό του, με του δύο γιου του, τον Αχμέτ και τον Ομέρ, με πολύ στρατό για να πολεμήσουν του δεσπότε αδερφού του Αυτοκράτορα σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ώστε να μην μπορούν να φύγουν από εκεί και να πάνε να τον βοηθήσουν. Ο Τουρχάν έφτασε στην Πελοπόννησο και κηρύψε τα τείχη του Ισθμού. Κατά τη διάρκεια τη μάχη, αυτά τα τείχη του Ισθμού τα είχαν κάνει οι παλαιολόγοι για να κρατήσουν την άμυνα στο στενό αυτό του Ισθμού, ώστε να μην μπορούν να περάσουν εχθροί. Στη διάρκεια τη μάχη που σκοτώθηκαν πολλοί χριστιανοί και Τούρκοι, οι περισσότεροι χριστιανοί τράπηκαν σε φυγή. Έπειτα ο Τουρχάν έφυγε από την κόρυφα και προχώρησε στο εσωτερικό τη Πελοποννήσου, καταστρέφοντα, εχμαλωτίζοντα και σκοτώνοντα όσου έβρισκε στο δρόμο του. Έφτασε μέχρι την τριφυλία τη Αρκαδία και κατέβηκε μέχρι το Μεσυνιακό κόλπο. Στο μεταξύ, ο Τουρχάν να εδώ ότι είχε καταλάβει σχεδόν την υπόλοιπη Ελλάδα, εκτό από κομμάτια τη Υπήρου. Στη Θεσσαλία, μάλιστα, πέρασε από την Ιλάρισα, την οποία την κατέλαβε, και άλλε πόλει. Πηγαίνοντα προ την Ιθόμη, λοιπόν, λειλάτησε τα πάντα μέχρι τη Μαντίνια. Όταν όμω διαπίστωσε ότι ο στρατό του δεν μπορούσε να περάσει όλο από εκεί, επειδή ο δρόμο ήταν στενό και δύσβατο, έδωσε στον Αχμέτ ένα μεγάλο τμήμα του και τον διάταξε να ακολουθήσει το δρόμο που περνούσε από το Λεοντάρι, ενώ ο ίδιο προχώρησε σε άλλη κατεύθυνση. Μόλι πληροφορήθηκαν τα γεγονότα, οι δεσπότε, αδερφοί του Αυτοκράτορα, έστειλαν κρυφά στο Ματθέο Ασάν, να σημειώσουμε ότι ήταν διοικητή τη Κορίνθου, προέρχονταν από βουλγαρική δυναστεία, τα μέλη τη είχαν εγκατασταθεί πολλά από αυτά στο Βυζάντιο. Λοιπόν, κρυφά μήνυμα στον Μαθαίο Ασάν με αρκετό στρατό στο μέρο το οποίο θα περνούσε ο Αχμέτ. Εκεί λοιπόν στήσανε νέδρα μαζί του και χτύπησαν του Τούρκου τόσο ευνηδιαστικά, ώστε σκότωσαν και εχμαλώτησαν πολλού. Ανάμεσά του βρισκόταν και ο ίδιο ο Αχμέτ, τον οποίο έστειλαν στη Σπάρτη στο δεσπότη Δημήτριο. Στι 17 Ιανουαρίου του επόμενου έτου, του 1453, γεννήθηκε ο διάδοχο του Γένου των Παλαιολόγων και κληρονόμο του μικρού ελληνικού κράτου, ο Ανδρέας Παλαιολόγος, γιος του δεσπότη Θωμά, του Πορφυρογέννητου. Αυτά λοιπόν συνέβαιναν στην Πελοπόννησο, όταν μπήκε η Άνοιξη, ο Σουλτάνο ετοίμαζε καλά το στόλο, τα μικρά και μεγάλα κανόνια, τι υπόλοιπε πολιορκητικέ μηχανέ του και έστειλε το χαρατή Πασά εναντίον τη Κωνσταντινούπολη με πολύ στρατό. Ο Πασά απέκλεισε την πόλη και πριν φτάσει εκεί ο Σουλτάνο με το στόλο, κυρίεψε όλα τα φρούρια που βρίσκονταν στα χωράφια και στα γύρω χωριά. Στα φρούρια αυτά είχαν καταφύγει μερικοί άνθρωποι για να γλιτώσουν από ευνηδιαστικέ τουρκικέ επιδρομέ. Ο Πασά, αφού τα πολιόργησε και τα κυρίεψε, έπιασε πολλού εχμαλώτου, από του οποίου πούλησε του περισσότερου σαδούλου, ενώ αρκετοί πέθαναν από πείνα και κακουχίε. Στο μεταξύ έφταναν συνεχώ πολεμοφόδια, μηχανέ και κανόνια, μερικά από τα οποία ήταν τόσο μεγάλα, ώστε δεν μπορούσαν να τα σύρουν τα 40 και 50 ζευγάρια βόδια, ούτε 2.000 άνθρωποι. Στι 2 Απριλίου έφτασε και ο Σουλτάνο με αναρρύθμιτο πλήθο υπηκού και πεζικού και κατασκήνωσε ακριβώ απέναντι από την πίτη του Αγίου Ρωμανού. 2 Απριλίου του 1453. Η πύλη του Αγίου Ρουμανού είναι, θα λέγαμε, εκεί που είναι σήμερα το τόπο καπί. Ο στρατό του αναρρύθμιτο, σαν την άμμο τη θάλασσα, στρατοπέδευσε στην ξηρά που λέγεται Ξαμίλη, από τη μια μέχρι την άλλη άκρη τη. Ο στρατό τη Ανατολή τοποθετήθηκε από τα δεξιά του Σουλτάνου μέχρι τη χρυσή πύλη, ενώ ο στρατό τη Ευρώπη, από τα αριστερά του μέχρι την ξύλινη πύλη και τι ακτέ του κεράτιου κόλπου. Ο ίδιο ο Σουλτάνο ήταν ασφαλισμένο με χαρακόμματα και σταυρωτού πασάλου, έξω τα οποία βρίσκονταν οι γεννίτσαροι και οι ευγενεί του παλατιού. Επίση ο Πασά, που ήταν συγγενή του, ήρθε και έστησε τη σκηνή του στο Γαλατά, ανάμεσα στο στρατό που διοικούσε. Την ίδια μέρα έφτασε και εγκυροβόλησε κοντά στι ακτέ τη πόλη ένα μέρο του στόλου που το αποτελούσαν περίπου 30 τριήρε και δρόμουνε. Ήταν τα πιο γρήγορα πλοία αυτά, καθώ και 130 άλλα καράβια και πλοιάρια. Έτσι ο Σουλτάνο λοιπόν πλησίασε την πόλη και άρχισε να την πολιορκεί με κάθε μέσο, και με όλε τι πολεμικέ μηχανέ που διέθετε, περικυκλώνοντα την από ξηρά και θάλασσα, τα 29 περίπου χιλιόμετρα που είχε περίμετρο η πόλη. Τότε ο αυτοκράτορας διέταξε να τοποθετήσουν τη βαριά σιδερένια λυσίδα στην είσοδο του λιμανιού, στον κεράτιο κόλπο, ώστε να εμποδίζει τι εφόδου του εχθρικού στόλου. Μέσα από την αλυσίδα παρέταξε τα πλοία που έτυχε να βρίσκονται εκεί για να πολεμήσουν τον εχθρό. Τα πλοία αυτά ήταν τρία από τη Λιγουρία, μια περιοχή τη Ιταλία, γενοβέζικο δηλαδή, ένα από την Καστήλη τη Ισπανία, ε, κάποια άλλα από την Προβυγγία της Γαλλίας και τρία από την Κρήτη, δηλαδή ένα από το Χάνδακα και δύο από την Κειδωνία, Χάνδακας, τα Χανιά. Όλα ήταν καλά εξοπλισμένα και έτοιμα για να μαχία. Επίσης έτυχε να βρίσκονται στην Κωνσταντινόπολη τρεις μεγάλες εμπορικές τριήρες από τη Βενετία, τις οποίες οι Ιταλοί ονομάζουν γαλέρες γκρόσες, δηλαδή μεγάλες γαλέρες οι γαλλιάτσε και διάφορε άλλε ταχύπλοε τριέρειε που συνόδευαν και προστάτευαν τα εμπορικά του πλοία. Ο αυτοκράτορα έδωσε εντολή να παραμείνουν εκεί όλα αυτά τα καράβια για να βοηθήσουν στην άμυνα τη πόλη. Αυτέ λοιπόν ήταν οι ενέργειέ μα στο λιμάνι. Οι εχθροί όμω στήσαν στην ξηρά το μεγάλο εκείνο κανόνι που η κάνει του είχε διάμετρο 12 πιθαμέ και διάφορα άλλα τρομερά τηλεβόλα. Φτιάξαν μάλιστα ένα ψηλό ανάχωμα που το υποστήριξαν με ξύλα, τοποθέτησαν εκεί τα κανόνια και έριθαν σφοδρού κανονιουβολισμού εναντίον τη πόλη από 14 σημεία. Από τι πέτρε που ρίχναν οι πολιορκητικέ μηχανέ, κατέρευσαν τα ανάκτορα και πολλά σημαντικά σπίτια που βρίσκονταν κοντά στα τείχη. Με τα μεγάλα κανόνια του, οι εχθροί προκαλούσαν τρόμο στην πόλη, γκρεμίζοντα τείχη και πύργου, ενώ πολλοί άνθρωποι σκοτώνονταν τόσο στο ένα στρατόπεδο όσο Από Τα κανόνια, τι φενδόνε, τα τόξα και τα υπόλοιπα πολεμικά μηχανήματα. Ο πόλεμο συνεχιζόταν αδιάκοπα και νύχτα μέρα γινόταν συνεχεί επιθέσει και συμπλοκέ. Ο Σουλτάνος πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να κυριέψει εύκολα την πόλη, επειδή εμεί ήμασταν λίγοι και ταλαιπωρημένοι. Για το λόγο αυτό δεν μα άφησε ούτε στιγμή σε ησυχία. Όμω το μεγάλο και τρομερό κανόνι του, αυτό που είχε φτιάξει ένα Ούγγρο, τον πήρε χριστιανό μάλιστα, που δεν είναι κατασκευασμένο από καθαρό μέταλλο, έσκασε από του συνεχεί κανονιβολισμού τη στιγμή που βγάζει φωτιά ο και σκορπίστηκε σε κομμάτια, πολλά από τα οποία σκοτώθηκαν και πληγώθηκαν πολύ. Όταν ο Σουλτάνο πληροφορήθηκε την είδηση, η είδηση στεναχωρήθηκε πολύ και έδωσε για να φτιάξουν κανόνι τώρα πια πιο ισχυρό, πολύ πιο ισχυρό από το προηγούμενο. Αυτό είναι που το έφτιαξε ο Ούγγρο. Μέχρι όμω να το κατασκευάσουν, οι ζημιέ μα δεν ήταν σημαντικέ. Στι 15 του μήνα έφτασε και ο υπόλοιπο στόλο από τον Εύξηνο Πόντο, την Οικομίδια και την Ασία. Ο στόλο διέθετε 320 πλοία, τα οποία 18 τριήρε, 48 διήρε, ενώ τα υπόλοιπα ήταν μεγάλα καράβια με αμέτρητου πεζού και τοξότε. Υπήρχαν επίση και 25 εμπορικοί δρόμονε που ήταν φορτωμένοι με ξύλα, ασβέστη, πέτρε και άλλα υλικά χρήσιμα για πολιορκίε. Δεν μπόρεσαν όμω να μπουν στο λιμάνι για το λόγο που αναφέραμε παραπάνω. Έτσι ήρθαν από την ανατολική ακτή του πέραν και εγκυροβόλησαν λίγο πιο κάτω από το διπλοκείονο, περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Mm. Στι 10 του ίδιου μήνα, ο Σουλτάνο καταμέτρησε το στόλο και το στράτευμά του, ιπικό και πεζικό, και βρήκε ότι είχε συνολικά. 420 πλοία, 258.000 στρατιώτες ξηράς, ενώ μέσα στην πόλη βρίσκονταν 4.937 άντρε, χωρίς να υπολογίσουμε τους ξένους που ήταν μόλις 2.000. Αυτό το ξέρω καλά, επειδή σήμερα με διαταγή του αυτοκράτορα όλοι οι δήμαρχοι και οι στρατηγοί κατέγραψαν με ακρίβεια Όσου λαϊκού και κληρικού μπορούσαν να φέρουν όπλα μέσα στα φρούρια, καθώ και το είδο του πλεισμού που διέθεταν για την άμυνά του. Κάθε δήμαρχο παρέδωσε στον αυτοκράτορα τον κατάλογο τη περιοχή του. Mm. Τότε εκείνο με κάλεσε και μου είπε: αυτή η δουλειά είναι δική σου, επειδή απαιτείται προφύλαξη και χημήθεια, «Πάρε Πάρα λοιπόν του καταλόγου. Και πήγαινε στο σπίτι του για να σημειώσει πόσου άντρε έχουμε και τι όπλα διαθέτουν, δηλαδή ασπίδε, τόξα και τηλεβόλα. Αφού εγώ εκτέλεσα τη διαταγή του, παρουσιάστηκα πάλι μπροστά του και του έδωσα λυπημένο και κατηφίε τον κατάλογο. Έτσι, μόνον εκείνο και εγώ ξέραμε τον ακριβή αριθμό των στρατιωτών. Υπήρξαν όμω και ορισμένοι άρχοντε και πολίτε, δειλοί και άχρηστοι, οι οποίοι είχαν φύγει πριν από λίγο καιρό, οικογενειακώ από την πόλη επειδή φοβήθηκαν τον πόλεμο και τα δεινά που θα επακολουθούσαν. Μόλι το έμαθε αυτό ο αυτοκράτορα, στέναξε βαθιά, αλλά δεν είπε τίποτα. Πλήρχο και διοικητή των δύο πλοίων τη Γένοβα ήταν ένα επιδέξιο, γενναίο και εμπειροπόλεμο άντρα που λεγόταν Ιωάννη Ιουστινιάννη, δηλαδή Τζοάννη Ιουστινιάννη, και είχε μαζί του γενναίου στρατιώτε. Ο αυτοκράτορα που διαπίστωσε πόσο ικανό ήταν σε όλα, τον διόρισε άρχοντα και στρατηγό 300 ανδρών, και και εξουσία να διοικεί και να φροντίζει για κάθε τι αναγκαίο στην άμυνα. Επειδή στήριζε πάνω του πολλέ ελπίδε. Πραγματικά ο Ιωστινιάνη έκανε από την αρχή πολύ σημαντικά έργα. Ο Σουλτάνος αντικατέστησε σύντομα το σπασμένο κανόνι του και άρχισε πάλι να χτυπάει μέρα και νύχτα τα τείχη με σφοδρότητα, κάνοντα ανυπόφορο θόρυβο και προξενούντα μεγάλε ζημιέ με τι πολιεργητικέ του μηχανέ, τι εφόδου και τι συγκρούσει των στρατιωτών μα. Οι δικοί μα όμω συνείδησαν λίγο-λίγο στη χρήση των όπλων, έβρισκαν κάποιε μεθόδου με τι οποίε μπορούσαν να αντιμετωπίζουν τι πολεμικέ μηχανέ και διώχνοντα βαθμία το φόβο και τη θηδία του, προξενούσαν αρκετέ απώλειε στου εχθρού. Τα πολεμικά μα μέσα όμω δεν άντεχαν πολύ, επειδή ούτε ησυχία είχαμε από τι εχθρικέ ενέργειε, ούτε τα αναγκαία για μάχη και πολιορκία διαθέταμε. Αφού λοιπόν οι Τούρκοι γκρέμισαν σε ορισμένα σημεία τα τείχη και τα κανόνια με τα τηλεβόλα του, επιχείρησαν στη συνέχεια να γεμίσουν τη στάφρος ώστε να μπορέσουν να περάσουν και να μπουν στην πόλη μέσα από τα χαλάσματα. Έτσι άρχισαν να πετάνε χώματα, κλαδιά, ό,τι άλλο έβρισκαν μέσα στα χαντάκια, από τη βιασύνη του. Μάλιστα, ορισμένοι είχαν ακόμα και τι σκηνέ του. Και ήταν φοβερό να βλέπει κανεί πολλού από αυτού να πέφτουν μέσα στη στάφρο, από το μεγάλο συνοστισμό που επικρατούσε. Ενώ εκείνοι που ακολουθούσαν πιο πίσω έριχναν πάνω του ξύλα και χώματα, αδιαφορώντα αν οι προηγούμενοι πήγαιναν ζωντανοί στον άδειο. Μερικοί μάλιστα που ήταν πιο δυνατοί με στην ορμή και τη βιασύνη του, έριχναν σκόπιμα του πιο αδύνατου συμπολεμιστέ του με στι τάφρο αντί για χώματα και κλαδιά. Ήταν οι λεγόμενοι βαζιβουζούκοι αυτοί που βάζαν μπροστά οι Τούρκοι συνήθω για να κάνουν τη μεγάλη φασαρία και πίσω ακολουθούσε ο κανονικό στρατό του. Ακόμα και έτσι όμω δεν κατάφεραν να γλιτώνουν χωρί απώλειε από τα τηλεβόλα και τα υπόλοιπα όπλα των πολιορκημένων, αλλά βρίσκαν το θάνατο από μεγάλε πέτρε που πέφταν βροχιδών από τα τείχη. Τραματίζονταν όμω και πολλοί από του δικού μα ύστερα οι εχθροί έστειλαν τα κανόνια του μέχρι τι τάφρου. Και οι μάχε που διεξήθηκαν ήταν φοβερέ. Και οι δικέ μα όμω ενέργειε δεν ήταν άσχημε. Το πιο θαυμαστό ήταν ότι μόλι ότι άπειρε στον πόλεμο νικούσαμε του αντιπάλου μα επειδή καταφέραμε πράγματα ανώτερα από τι δυνάμει μα χάρη στη μεγαλοψυχία και την ανδρεία μα. Οι εχθροί γέμιζαν τι τάφρου όλη τη μέρα, αλλά εμεί τραβούσαμε μέσα τα ξύλα και τα υπόλοιπα αντικείμενα στη διάρκεια τη νύχτα και έτσι τα χαντάκια με ένα συνεχώ άδεια. Επίση, επισκευάζαμε μέσα του γκρεμισμένου πύργου, χρησιμοποιώντα κοφίνια, ξύλινα δοχεία, κασοβάρα και άλλα σκεύη τα οποία γεμίζαμε με χώμα. Βλέποντα λοιπόν ο Σουλτάνο ότι οι διαταγέ του δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν, είναι σε μεγάλη ντροπή και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο τέχνασμα. Διέταξε λοιπόν να έρθουν ειδικοί στην κατασκευή υπονόμων, λαγουμιτζίδε του λέγανε αργότερα αυτού, ώστε να μπορέσει ο στρατό να μπει εύκολα στην πόλη μέσα από αυτού. Κάποιο Γερμανό όμω που λεγόταν Ιωάννη πολύ έμπειρο στι πολεμικέ μηχανέ και ήξερε να φτιάχνει το λεγόμενο υγρό πυρ, αντιλαμβάνοντα τι προθέσει του εχθρού, άνοιξε απέναντι άλλη στοά και τη γέμισε με υγρό πυρ. Όταν λοιπόν οι Τούρκοι άρχισαν να προχωρούν χαρούμενοι μέσα στου υπονόμου, έβαλε φωτιά στην άλλη άκρη του ανοίγματο, έκαψε του περισσότερου, ματαιώνοντα έτσι το σχέδιό του. Σε μια στόμα που διέφυγε τη προσοχή του, οι Τούρκοι άναψαν και εκείνοι το υγρό πυρ που είχαν ετοιμάσει, αλλά δεν κατάφεραν σημαντικά πράγματα. Έριξαν μόνο ένα μικρό μέρο κάποιου παλιού πύργου τον οποίο εμεί επισκευάσαμε αμέσω. Μερικοί ηλικιωμένοι λέγανε ότι άλλε φορέ όταν γίνονταν μάχε οι εχθροί είχαν μεταχειριστεί του υπονόμου αλλά δεν πέτυχαν τίποτα, επειδή το μεγαλύτερο μέρο τη πόλη που βρίσκεται μέσα από τα τείχη είναι πετρόδε. Μέτρα από αυτή τη νέα τοποτυχία, ο Σουλτάνο κατέφυγε σε νέα πολιορκητικά τεχνάσματα. Έφτιαξε λοιπόν μια ελέπολη, ήταν μια κινητή πολιορκητική μηχανή αυτή, με πολλού τροχού, χοντρά ξύλα και τεράστιο ύψο και πλάτο, την οποία κάλυψε μέσα και έξω με τριπλά δέρματα βοδιών και βουβαλιών, για να μην μπορούμε να χτυπάμε αυτού που βρίσκονταν στο εσωτερικό τη. Στο πάνω μέρο είχε πύργου και πάσματα και σκάλε, και ενώ στο πίσω μέρο ήταν ανοιχτό, για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν όποτε ήθελαν. Μπροστά από το σημείο που σκόπευαν να μπουν σε στάφρου, βρίσκονταν τρει μεγάλε πόρτε με καλύματα, όπω είπαμε πιο πάνω. Γύρω τη υπήρχαν κάθε είδου πολεμικέ μηχανέ, εργαλεία, ξύλα και διάφορα άλλα αντικείμενα που θα τάριναν στην τάφρο την κατάλληλη στιγμή ώστε να μπουν εύκολα στην πόλη. Διάθεταν επίση πλεκτέ κάλε τι οποίε μπορούσαν να ανεβάζουν στα τείχη με σκηνιά, καθώ και κάθε άλλο πολιορκητικό μηχάνημα που μπορούσε να επινοήσει το μυαλό του ανθρώπου. Πράγματα δηλαδή που ήταν αδύνατο να τα φανταστεί κανεί. Έφτιαξαν επίση άμαξε με πολλού τροχού που είχαν πύργου στο πάνω μέρο και ήταν καλυμένε με τον τρόπο που αναφέραν παραπάνω. Κατασκεύασαν ακόμη πολλέ πολιορκητικέ μηχανέ, εφοδιασμένε με το υγρό πυρ και προετοιμάστηκαν για την έφοδο. Άρχισαν την επίθεση με το φοβερό εκείνο κανόνι, χτυπώντα με σφοδρότητα τον πύργο που βρίσκονταν κοντά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Αφού τον κρέμισαν, έσερεν κατά την Ελέπολη, την έζησαν πάνω στο άνοιγμα του τείχου και η μάχη μετατράπηκε σε πραγματική σφαγή. Όλα αυτά άρχισαν πριν από την Ανατολή του ήλιου και συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Άλλοτε έκαναν φοβερέ εφόδου και άλλοτε ρίχναν ξύλα, χώματα και άλλα αντικείμενα από την Ελέπολη μέσα στην τάφρο. Από αυτά που ρίχναν και από τι πέτρε του πύργου που πέσαν κάτω, κατάφεραν τελικά να φτιάξουν έναν σχετικά ίσιο δρόμο. Οι δικοί μα πολεμούσαν με γενναιότητα, του γκρέμιζαν από τι κάρτε και σκότωσαν πολλού. Γενικά του απέκρουσαν πολλέ φορέ με θάρρο, από το πρωί μέχρι την πρώτη ώρα τη νύχτα. Πρώτη ώρα τη νύχτα εννοείται 7 η ώρα απόγευμα. το απόγευμα, σύμφωνα με το βιζαντινό τρόπο μέτρηση. Οι άπιστε έπαθαν τόσε πολλέ ζημιέ, ώστε οι πληγέ και η κούραση του ανάγκασαν να σταματήσουν τη μάχη και να αποσυρθούν ελπίζοντα ότι θα τα κατάφεραν πιο εύκολα την άλλη μέρα. Οι ελπίδε του όμω διαψεύστηκαν, επειδή ο Ιάννη, ο Ιωστινιάννη έδινε όλη τη νύχτα θάρρο στου στρατιώτε του. Μαζί του ήταν και ο Αυτοκράτορα και πολλοί άλλοι που είχαν πάει εκεί για να βοηθήσουν. Αγωνίστηκαν έτσι όλη τη νύχτα, κατάφεραν να αδειάσουν τι τάφρε, ξανάχτισαν με μεγάλο κόπο τον κρεμισμένο πύργο και έκαψαν την ελέπολη των εχθρών βάζοντα φωτιά κάτω από τη βάση τα ξημερώματα, την ώρα που λαλούσαν τα κοκόρια για τρίτη φορά, οι εχθροί πλησιάζαν χαρούμενοι, γιατί νόμιζαν ότι η είσοδο θα ήταν όπω είπαμε πιο εύκολη για την πόλη, αλλά τα χάσαν, καθώ διαπίστωσαν πω οι ελπίδε ήταν μάταιε. Ο Σουλτάνο ντροπιάστηκε, στενοχωρέθηκε, αλλά πόρισε με την ικανότητα των δικών μα και είπε με προσποιητό θαυμασμό. Ακόμα και αν οι 37.000 προφήτε μου λέγαν ότι οι άπιστοι, δηλαδή εμείς οι χριστιανοί, θα μπορούσαν να καταφέρουν σε μια νύχτα όσα κάναν απόψε, δεν θα του πίστευα. Ύστερα διαπίστωσε ότι δεν φοβόμαστε και δεν δηλιάζομε ούτε από τι συγκρούσει και τι εφόδου που κάνουν όλη τη μέρα, ούτε από πέτρε και βέλη που μα ήρθαν σαν βροχή από τον ουρανό. Για τον λόγο αυτό, τόσο ο ίδιο όσο και οι συμβολοί του ταράχτηκαν και δεν ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν. Έτσι λοιπόν είχαν τα πράγματα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σ' όλη τη διάρκεια τη πολιορκία, τρία γενοβέζικα καράβια φόρτωσαν στάρι στοιχείο και συναντώντα ούριο τον άνεμο, πλέφθαν στην Κωνσταντινόπολη. Καθοδόν συνάντησαν και ένα αυτοκρατορικό πλοίο που ερχόταν από τη Σικελία, φορτωμένο και αυτό με στάρι. Τα τέσσερα πλοία φτάσαν νύχτα κοντά στην πόλη και το πρωί έγιναν αντιληπτά από τα τουρκικά καράβια που φύλαγαν την περιοχή. Αμέσω οι εχθροί ρίχτηκαν κατά πάνω του με ζητοκραυγέ, την πανοκουσία, σαλπίσματα, έχοντα τη βεβαιότητα ότι θα τα κυριεύαν εύκολα. Μόλι όμω πλησίασαν και έρθαν γεμάτη έπαρση στην αμαχή εναντίον του αυτοκρατορικού πλοίου, δέχτηκαν αμέτρητε κανονιέ βέλη και πέτρε. Όταν οι πρόεδρε των πλοίων του βρέθηκαν κάτω από το αυτοκρατορικό καράβι, το οποίο του άρχισε να του χτυπάει με πέτρε και υγρό πυρ που είχε παρασκευαστεί μέσα σε χάλκινα αγκία, Σκοτώνοντα έτσι πολλού Τούρκου. Εμεί που τα βλέπουμε όλα από τι επάρξει των τυχών, κάναμε διήσει στο Θεό να σώσει τόσο τα πλοία όσο και εμά του ίδιου. Σουτάνο παρακολουθούσε τη σύγκρουση έθιπος στην άκρη τη θάλασσα. Μετά από νέου πυροβολισμού από μακριά, οι εχθροί αποφάσισαν να επιτεθούν για τρίτη φορά με αλαζονία και ελαλαγμού. Μα οι ναύτε μα, κυβερνώντα των πλοίων και οι ναύαρχοι με γενναιότητα, δίνοντα θάρρο μεταξύ του και φώναζαν ότι ήταν να πεθάνουν παρά να γίνουν δούλοι ο ναύαρχο του αυτοκρατορικού πλοίου, ο γενναίο Φλαντανελά, έτρεχε από την πρίμνη μέχρι την πλώρη, πολεμούσε σαν λιοντάρι και ψύχωνε του υπόλοιπου με φωνέ που φτάναν μέχρι τον ουρανό. Είναι αδύνατο να περιγράψω τι φωνέ του και του κρότου τη μάχη. Ακολούθησε νέα, μεγαλύτερη επίθεση, στη διάρκεια τη οποία σκοτώθηκαν και πνίγηκαν πολλοί ναύτε. Οι δικοί μα κατάφεραν και υπερπόλησαν δύο χθικά καράβια. Γεγονό που έκαναν του Τούρκου να δειλιάσουν, Ο Σουλτάνο Βλέποντα ότι ο μεγάλο και καλά αρματωμένο στόλο του όχι μόνο δεν κατάφερε τίποτα αλλά και υστερούσε μπροστά στο δικό μα, έγινε έξω φρενών, έβγαζε κραυγέ, έτριζε τα δόντια του με μανία και έβριζε του ναυτικού του, απακολλάδοντα του δειλού, γυναικούλε και άχρηστου, ύστερα τσίγκλησε με βία τα λογό του και μπήκε στη θάλασσα. Τα περισσότερα πλοία βέβαια βρίσκονταν σε απόσταση πετροβολήματο, όπου βράχηκαν και τα ρούχα του. Ο στρατό που βρισκόταν σε ξηρά, βλέποντα τον αντιδρά με τον τρόπο, ένιωσε θλίψη και αγανάκτη και άρχισε να βλασφτιμάει του ναύτε. Πολλοί από του καβαλάριδε ακολούθησαν τον Σουλτάνο και φτάσαν μέχρι τα καράβια. Οι ναύτε, μόλι τον είδαν να φέρεται έτσι, αισθάνθηκαν ντροπιασμένοι από τι βλαστήμια του. Έστρεψαν θέλοντα και μη τι πλώρε των καραβιών του εναντίον του δικό μα και άρχισαν αμέσω να πολεμούν με πείσμα. Τι να σα πω όμω. Όχι μόνο δεν κατάφεραν να βλάψουν τα πλοία μα, αλλά είχαν τόσου πολλού νεκρού και τραυματίε, ότι δεν μπορούσαν να απομακρύνουν τα καράβια του από τον τόπο τη σύγκρουση. Όπω έμαθα αργότερα από του ίδιου. Εκείνη τη μέρα σκοτώθηκαν στη θάλασσα πάνω από 12.000 Τούρκοι. Σαν νύχτα, ο στόλο αποσύρθηκε αναγκαστικά, ενώ τα δικά μα πλοία βρήκαν την ευκαιρία και χώθηκαν στο λιμάνι χωρί να σκοτωθεί κανένα. Πληγώθηκαν μόνο μερικοί, από του οποίου δύο-τρει πέθαναν μετά από λίγε μέρε. Ο Σουλτάνο, οργισμένο και αγανακτισμένο εναντίον του Ναβάρχου του, θέλησε να τον ασκολοπήσει, ήταν η γνωστή ποινή του. Επειδή πίστευε ότι από ανανδρία και δειλία του ξέφευγαν τα πλοία μα, τα οποία άφησε από ανυκανότητα να μπουν στο λιμάνι. Υπέκυψε όμω τι παρακλήσει των αρχών και του χάρισε τη ζωή, αλλά τον καθαίρεσε και έδωσε όλη του την περιουσία στου Γενιτσάρου. Αυτό ο Ναύαρχο ήταν ένα βούλγαρος εξωμότη, ο Σουλεϊμάν Μπαλτάογλου, ο οποίο τιμωρήθηκε συν τη άλλη με 101 ραβδεσμού. Από τη μεγάλη του στεναχωρία και οργή, ο, ο Σουλτάνο δάγκασε τα χέρια του σαν και χτυπούσε τα πόδια του στη γη, γιατί ήταν ότι γκρέμισε τα τείχη και γέμισε τη στάφρο δυο και τρει φορέ. Μα εμεί τα διορθώναμε όλα αμέσω. Ενώ τα 150 πλοία του δεν κατάφεραν να πιάσουν εκείνα τα τέσσερα που σκότωσαν τόσου πολλού δικού του. Στέναζε τα βάθη τη καρδιά του, έβγαζε αφρού από το στόμα και σκεφτόταν συνεχώ τι θα έπρεπε να κάνει για να φέρει σε δυσκολότερη θέση την Κωνσταντινούπολη που την την αποξηρά και θάλασσα. Τελικά αποφάσισε να μεταφέρει ένα μέρο του στόλου του μέσα στο λιμάνι. Λέει δηλαδή στον κεράτιο κόλπο, με κάποιο τέχνασμα και έβαλε τα σχέδια που είχε σκεφτεί αμέσω εφαρμογή. Έτσι έφτιαξε έναν ίσιο δρόμο στο πίσω μέρο του πέραν, από το λόφο μέχρι το λιμάνι, τον οποίο έστωσε με σανίδε και ξύλα, αλλημένα με λίπο βοδιών και προβάτων. Κατασκεύασε επίση διάφορα άλλα μηχανήματα με τα οποία έσυρε εύκολα τα πλοία του πάνω από το λόφο και συνέχεια τα κατέβασε μέσα στο λιμάνι. Αυτό βέβαια ήταν αξιοθαύμαστο κατόρθωμα και άριστο ναυτικό τέχνασμα. Νομίζω ότι ο Σουλτάνο πιμήθηκε τον Ιούλιο Κέσσαρο, ο οποίο δεν μπόρεσε να κάνει το γύρο τη Πελοπονίσου όταν πολεμούσε εναντίον του Αντωνίου και τη Κλεοπάτρα, εξαιτία των τρικυμιών και των ισχυρών αντίθετων ανέμων. Ήρθε λοιπόν στον αισθμό τη Κορίνθου, έσαιρε τα πλοία του στο ανατολικό μέρο τη ελληνική θάλασσα και από εκεί πήγε στην Ασία. Μπορεί όμω να μιμήθηκε και τον Πατρίκιο Νικίτα, που πέρασε και αυτό στα καράβια στον αισθμό από την ανατολική στη δυτική ελληνική θάλασσα και κατατρόπωσε του κριτικού στη Μεθόνη και την Πύλο. Τώρα, τους εννοεί τώρα του Βενετσάνου, του κριτικού Έλληνε. Ο σουλτάνος λοιπόν μετέφερε με αυτόν τον τρόπο τα πλοία του μέσα σε μια νύχτα και το πρωί βρέθηκε ξαφνικά στο λιμάνι. Ιστρέφηκε μια γέφυρα με τον εξή τρόπο. Συγκέντρωσε πολλέ μικρέ βάρκε, μεγάλα δοχεία και ξύλινε βαρέλια, τα έδεσε μεταξύ του γερά με δοκάρια, σίδερα και σκηνιά ώστε να μην σκορπιστούν από τα κύματα, και έβλεπε πάνω του σανίδε, που στερέωσε με μεγάλα σιδερένια καρφιά. Έτσι κατασκεύασε μια μεγάλη και δυνατή γέφυρα με 50 οργίε πλάτο και 100 μήκο, την οποία τοποθέτησε στη μέση του λιμανιού και η οποία φαίνονταν σαν ξηρά, Τοποθέτησε εκεί πάνω τη ένα κανόνι και άρχισε να χτυπά με αυτό και με τα πλοία του την Κωνσταντινούπολη από εκείνο το μέρο. Ο Αυτοκράτο και οι κάτοικοι τη ταράχτηκαν και φοβήθηκαν πολύ μόλι τα είδαν αυτά, επειδή ήμασταν λίγοι. Έγινε λοιπόν αμέσω συμβούλιο, στο οποίο αποφασίστηκε να πάνε όλοι οι στρατηγοί, οι άρχοντε και οι υπόλοιποι βιενεί Ιταλοί και Ρωμαίοι, που και αυτοί ήταν ελάχιστοι, στι θέσει που είχαν διαταχθεί να φρουρούν τα τείχη και να πολεμάνε του εχθρού. Πρώτα πρώτα ο Αυτοκράτο ανέθεσε στον ενετό Βάιλο, Ιερώνημο Μινώτο, τη φύλαξη και τη διοίκηση των ανακτόρων και τη γύρω περιοχή. Στον πρόξενο των Καταλανών Πέτρο Γκουλιάνο δόθηκε διαταγή να φρουρεί την περιοχή από το Βουκολέοντα μέχρι το Κοντοσκάλιο και στον Ιάκωβο Κονταρίνη ανατέθηκε φύλαξη των τυχών από το έξω μέρο του λιμανιού μέχρι τα υψωμάθια. Ο τελευταίο εκτέλεσε με άριστο τρόπο τα καθήκοντά του σαν στρατιώτη και μάλιστα ευγενή. Στον Μανουήλ από τη Λιγουρία δόθηκε εντολή να φρουρεί την περιοχή τη Χρυσή Πύλη με 200 τοξότε και εκτοξευτέ βλημάτων. Απέναντι από εκείνο το μέρο, οι εχθροί είχαν στήσει μια ελέπολη, καλυμμένη επίση με δέρματα βουδιών και βουβαλιών, με την οποία χτυπούσαν τα τείχη. Στου αδερφού Παύλο, Αντώνιο και Τρόιλο ανατέθηκε η φύλαξη του Μυριάνδρου, που ήταν ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία τη πόλη. Μέρα και νύχτα, οι δικοί μα αντιστάθηκαν με γενναιότητα στου πεζού και υπή Τούρκου, οι οποίοι χάλασαν πολλέ φορέ τα τείχη και προσπάθησαν να μπουν μέσα, αλλά διώχτηκαν κακή κακό και πέσαν μεγάλε απώλειε. Τα κατορθώματα αυτών των ανθρώπων αξίζει να τα θυμάται κανεί αιώνια ο Θεόφιλο Παλαιολόγο, ένα φιλόσοφο και μαθηματικό ήταν αυτό, που ήξερε καλά τα ελληνικά και τα μαθηματικά, ανέλαβε την υπεράσπιση τη περιοχή τη πύλη τη Ιλιβρία. Στον άξιο και ικανότατο στρατηγό Ιωάννη Τζουστινιάνη, στον οποίο ο αυτοκράτορα στήριξε τι περισσότερε ελπίδε του για το θάρρο, τη γενναιότητα, την Ανδρία αλλά και την τόλμη που διέθετε, δόθηκε η εντολή να φυλάει μαζί με 400 Ιταλού στρατιώτε την πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου οι Τούρκοι είχαν ρίξει το μεγαλύτερο βάρο των επιθέσεών του. Είχαν στήσει εκεί το μεγάλο κανόνι και την Ελέπολη, επειδή ο τόπο ήταν κατάλληλο για την πολιορκία και επειδή ακριβώ απέναντι βρισκόταν η σκηνή του Σουλτάνου. Στο Θεόδωρο από την Κάριστο, γενναίο πολεμιστή και καλύτερο τοξότη από οποιοδήποτε άλλο, και στον Ιωάννη τον Γερμανό που ήξερε καλά τι πολεμικέ τέχνε, ανατέθηκε η φύλαξη τη περιοχή των Καλιφαρίων. Ο Ιερόνιμο και Λεωνάρδο από τη Λιγουρία διατάχθηκαν να φρονούν την ξύλινη πύλη, ενώ ο αρχηγό των Ρώσων στρατιωτών την περιοχή μεταξύ Κυνηγίου και Αγίου Δημητρίου. Στο Μεγάλο Δούκα, Λουκάνο Ταρά, που ήταν και ο τελευταίο πρωθυπουργό του Βυζαντίου, δόθηκε εντολή να αναλάβει τη φρούρηση τη περιοχή του Πετρίου και τη πύλη τη Αγία Στα μέρη τη ωραία πύλη τοποθετήθηκαν οι ναύτε, οι ναύκλειροι και οι καπετάνοι του πλοίου που είχε έρθει από την Κρήτη. Ο Γαβρίλη Τριβιζάνο, αρχηγό των Βενετικών πλοίων, ανέλαβε μαζί με 50 άλλου άντρε τη φύλαξη του πύργου που βρισκόταν μέσα στο ρέμα απέναντι από τη βασιλική πύλη και δέσποζε στην είσοδο του λιμανιού. Ο Τριβιζάνο φύλαξε αυτό το μέρο με γενναιότητα και όχι σαν ξένο μισθοφόρο, στον αρχηγό των εμπορικών πλοίων Αντώνιο, ανατέθηκε η φύλαξη τόσο των πλοίων του, όσο και εκείνων που, όπω προαναφέραμε, βρίσκονταν στο λιμάνι μέσα από την αλυσίδα. Οι ναύτε των καραβιών αυτών, που ήταν καλά εξοπλισμένα για πόλεμο, προκαλούσαν με σαλπίσματα, τυμπανοκρουσίε και φωνέ στα εχθρικά πλοία σε σύγκρουση. Καθημερινά αντάλλασαν πυροβολισμού μεταξύ του, αλλά δεν έγινε πραγματική ναυμαχία. Οι υπόλοιποι ευγενεί και άρχοντε τη πόλη χωρίστηκαν και ανέλαβαν τη φύλαξη των άλλων περιοχών όπου έκαναν ό,τι ήταν δυνατό οι ιερείς και οι κληρικοί και όλοι οι άνθρωποι τη Εκκλησία μοιράστηκαν σε διάφορα μέρη τη πόλη σαν νυχτοφύλακε και ημεροφύλακε με την εντολή να κάνουν και δεήσει στο Θεό για τη σωτηρία τη βασιλεύουσα. Διατάχθηκε πίσω ο Δημήτριο Καταγκουζινό, ο γαμπρό του, νικηφόρο παλαιολόγο και μερικοί άλλοι να περιπολούν στην περιοχή του ναού των Αγίων Αποστόλων μαζί με 700 άνδρε για να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειαζόταν. Ο αυτοκράτορα μαζί με μένα και το συγγενή του Φραγκίσκο Τολέντο από το Καστέλι τη Ιταλία που καταγόταν όμω λένε από τον βασιλικό γένος του περίφημου αυτοκράτου Αλέξιου κομμινού έτρεχε έφυπο μέρα νύχτα στην πόλη και στα τείχη κατευθύνοντα τι πολεμικέ επιχειρήσει. Κεφάλαιο τέταρτο. Επειδή όμω το αυτοκρατορικό ταμείο δεν είχε χρήματα για του μισθού των στρατιωτών, ο αυτοκράτο έδωσε διαταγή να αφαιρεθούν από τι εκκλησίε τα ιερά σκεύη και τα αφιερώματα των πιστών και να κατασκευαστούν με αυτά νομίσματα. Κανένα δεν πρέπει να μα κατηγορήσει για αυτή την πράξη σαν ιερόσελου επειδή το επέβαλε η ανάγκη. Το ίδιο άλλο θα έκανε και ο Δαβίδ όταν πείνασε και έφαγε του άρτου τη προθέσεω, που μόνο οι ιερεί είχαν το δικαίωμα να φάνε. Ο αίμιστο αυτοκράτορας είπε για αυτή την ενέργειά μα: Αν ο Θεό γλιτώσει την πόλη, θα τα επιστρέψω όλα τετραπλάσια στον κύριο μου. Ύστερα έγινε νέο συμβούλιο και αποφασίσαμε να κάψουμε οπωσδήποτε τη γέφυρα και τα πλοία που είχαν μπει στο λιμάνι, επειδή προξενούσαν πολλέ ζημιέ και αποτελούσαν μεγάλο κίνδυνο για την πόλη. Όταν βρέθηκε το κατάλληλο μέσο, ειδοποιήθηκε αμέσω ο Η εκτέλεση του σχεδίου Ανατέθηκε στο Βενετό Ιάκωβο Κόκο. Είναι ανάβαρχο από εκείνου που πέρασαν το Δεκέμβριο το τουρκικό κλειό και φτάσαν με τα πλοία στην Κωνσταντινούπολη. Έναν άντρα λιγομήλιτο, μαδραστήριο που ανέλαβε να το φέρει σε πέρα με μεγάλη επιτεξιότητα. Μέσα σε τρία γρήγορα πλοιάρια τοποθέτησε 40 άφοβου και γενναίου Έλληνε και Ιταλού, του οποίου εφοδίασε με εκρηκτικέ ύλε που είχαν κατασκευαστεί με το υγρό πυρ. Έπειτα πέρασαν τη νύχτα στην ξηρά του πέραν και πλησίασαν τον εχθρικό στόλο για να πραγματοποιήσουν το σχέδιό του. Η ενέργειά του θα πετύχει οπωσδήποτε αν δεν του εμπόδιζε η κακοτυχία. Αφού λοιπόν προχώρησαν με μεγάλη προσοχή και φτάσανε στη γέφυρα, άφησαν εκεί δύο νέου με την εκρηκτική μηχανή. Αυτοί οι δύο, μόλι έβλεπαν ότι οι υπόλοιποι έφτιαναν στα πλοία και του έδιναν το σχετικό σύνθημα, θα άναβαν το υγρό πυρ με θιάφι. Ενώ όμω οι άλλοι βρέθηκαν αθόρυβα κοντά στα εχθρικά καράβια, είτε από προσεξία είτε από το Θεό για τι αμαρτίε μα, το σχέδιο δεν πραγματοποιήθηκε. Κάποιο δούλο είχε καταλάβει το μυστικό και το είχε φανερώσει στου Τούρκου. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση: λέγεται ότι ο καταδότε ήταν ο Ποντεστά, ένα ανώτατο πολιτικό και στρατιωτικό διοικητή του Πέραν, ο οποίο ειδοποίησε του Τούρκου με ένα σκλάβο που λεγόταν Φαγιούς. Αυτό το σημειώνει ο μεταφραστή του κειμένου, ο Γιώργο Κουσουνέλο. Αυτοί λοιπόν του είχαν φανερώσει του Τούρκου, οι οποίοι είχαν τοποθετήσει άγρυπνε νυχτερινέ φρουρέ σε εκείνα τα σημεία. Μόλι λοιπόν αντιλήφθηκαν του δικού μα, επιτέθηκαν εναντίον του με βάρκε και χτυπώντα με όπλα και με πέτρε, βήθησαν το ένα πλοιάριο και έπιασαν μερικού αχμαλώτου. Έτσι, το μόνο που κατάφεραν οι δικοί μα ήταν να πυρπολίσουν ένα πλοίο, ενώ πολλοί Τούρκοι έτρεξαν στη γέφυρα και σβήσαν τη φωτιά. Την άλλη μέρα ο Ασεβή Σουλτάνο έδωσε διαταγή και θανάτωσαν μπρο στα μάτια μα όλου του γενναίου και νέου που είχαν πάρει μέρο εκείνη την επιχείρηση. Ο αυτοκράτορα οργίστηκε τόσο πολύ ώστε διέταξε να συγκεντρώσουν πάνω στου πύργου του 260 εχμαλώτε Τούρκου και να του εκτελέσουν επιτόπου. Η αποτυχία του σχεδίου μα έγινε αφορμή να φιλονικήσουν άγρια μεταξύ του οι Βενετοί και οι Λιγούροι. Οι δεύτεροι υποστήριζαν ήταν πιο έμπειροι από του πρώτου σε όλα τα πράγματα και ότι ο Ιάκοβο Κόκο με του υπόλοιπου Βενετού απέτυχαν επειδή ήταν άπειροι και δεν ήξερα να οργανώσουν την επιχείρηση. Έτσι χάθηκαν εκείνοι 40 νέοι, του οποίου θρυνήσαμε τόσο πολύ Χωρί να υπερποληθεί η γέφυρα και τα εχθρικά πλοία που βρίσκονταν μέσα στο λιμάνι. Όταν ο Αυτοκράτορα έμαθα τα γεγονότα, πήγε και μίλησε του Βενετού και του Λιγούριου, Γενουάτε, γεμάτο λύπη, λέγοντα: Σα παρακαλώ, αδέρφια μου, να κάνετε ειρήνη μεταξύ σα. Μα αρκεί ο πόλεμο που αντιμετωπίζουμε απ' έξω. Για όνομα του Θεού, μη φιλονικήτα και μεταξύ σα. Του είπε επίση και πολλά άλλα, καταφέροντα στο τέλο να του συμφιλιώσει. Μόλι ο Σουλτάνο είδε το εγχείρημά μα εναντίον του πλοίου, το όχι πλοίο, μόνο δεν πέτυχε, αλλά επιπλέον μα ζημίωσε. Χάρηκε πολύ και είπε με αλαζονία. Αυτά που δεν μπόρεσαν να μα κάνουν αυτοί, θα του τα κάνω εγώ. Έτσι λοιπόν, μεγάλα κανόνια στο λόφο του Αγίου Θοδώρο, που βρίσκεται στο πέραν για να βυθίσει τα πλοία μα ή να τα αναγκάσει να φύγουν. Αυτό δεν το έκανε μόνο για να ανοίξει την είσοδο του λιμανιού, αλλά επίση για να εκδικηθεί τα πλοία τη Λιγουρία, τα Γενοάτικα και να μα αποδείξει ότι ήταν πολυμήχανο και ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Εκείνοι που μέναν στο πέραν, βλέποντα ότι θα κατέστρεφε και τα δικά του πλοία, παρουσιάστηκαν όλοι μαζί μπροστά του και το είπαν: Α, δεν είναι σωστό να βλέπει και τα δικά μα πλοία μαζί με τα λιγουρικά, αφού εμεί είμαστε φίλοι σου. Εκείνο όμω απάντησε. Τα πλοία αυτά δεν είναι εμπορικά, αλλά πειρατικά. Δεν ήρθαν εδώ για εμπορικού σκοπού, αλλά για να βοηθήσουν τον εχθρό μου, τον αυτοκράτορα. Και θέλω να τα τιμωρήσω. Εσεί πάντω μπορείτε να πάρετε τα καράβια σα ανεμπόδιστα και να φύγετε σαν φίλοι. Ύστερα έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του και με την πρώτη κανονιά κατάφερε να βυθίσει την ευαρχίδα. Τα υπόλοιπα πλοία αντικρίζοντα τον κίνδυνο έφυγαν αμέσω και αγκυροβόλησαν στο πέραν για να φυλάγονται έτσι πίσω από τα ψηλά σπίτια που υπήρχαν εκεί. Ο Σουλτάνο όμω δεν λυπήρχε ούτε τα σπίτια και γκρέμισε πολλά από αυτά για να μπορεί να κάνει αμυωβολία εύκολα τα πλοία μα. Μολονότι μου έριξε πάνω από 130 κανονιέ, δεν κατάφερε σαν από θαύμα ούτε κανένα πλοίο να βλάψει ούτε κανέναν άνθρωπο να σκοτώσει. Μόνο μια γυναίκα έχασε τη ζωή τη από μια πέτρα που έπεσε πάνω τη από τα τείχη. Τι επόμενε μέρε ο Σουλτάνο δεν έκανε κανονικέ μάχε όπω πριν, αλλά έριχνε πυροβολισμού από μακριά. Τα κανόνια μου δεν σταμάτησαν μέρα νύχτα να χτυπάνε με σφοδρότητα τα τείχη. Έτσι ορισμένοι που ήταν άπειρες στον πόλεμο, βλέποντα ότι δεν γίνονταν μάχε, άφηναν τι θέσει του και πέστρεφαν σπίτια του. Οι Τούρκοι τότε βρίσκαν ευκαιρία να ρίχνουν αγκίστρα και να τραβάνε τα κοφίνια με το χώμα που βρίσκονταν σε ορισμένα σημεία του τείχου για την προστασία των πολεμιστών μα. Όταν ο αυτοκράτορα πληροφορήθηκε αυτά τα γεγονότα από τον στρατηγό του, απείλησε ότι θα τιμωρούσε αυστηρά όσους αφήνουν τη θέση του. Εκείνοι όμω απάντησαν ότι φέρονταν έτσι επειδή δεν είχαν να φάνε, να πιούν ούτε οι ίδιοι ούτε γυναίκε και τα παιδιά του. Τότε ο αυτοκράτορα διέταξε αυτού που δεν μπορούσαν να πολεμήσουν λόγω ηλικία ή άλλη αιτία να αναλάβουν τη διανομή φαγητού και ψωμιού σε σπίτια και σε φρούρια ανάλογα με τα άτομα. Ο πόλεμο όμω γινόταν σφοδρότερο μέρα με τη μέρα, επειδή οι εχθροί έπαιρναν συνεχώ ενισχύσει από την Ασία, ενώ οι δικοί μα μειώνονταν από του καθημερινού θανάτου όπω το φεγγάρι που λιγοστεύει μετά την Πανσέλινο. Ακόμα μερικοί απίθαρχοι και απάνθρωποι από του δικού μα βρήκαν αφορμή από τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόμαστε και να δημιουργούν καθημερινά φασαρίε, για να πραγματοποιούν τι πονηρέ του σκέψει. Γύριζαν στι πλατείε και του δρόμου τη πόλη, βρίζοντα και κατηγορώντα τον δυστυχισμένο αυτοκράτορα και του υπόλοιπου άρχοντε χωρί να φοβούνται τον Θεό, ούτε να ντρέπονται τον ίδιο και του συμπολίτε του. Ο αίμνητο αυτοκράτορα ακολουθούσε το ψαλμό του Δαβίδ που έλεγε: Εγώ έκανα τον κουφό και δεν άκουγα τίποτα, ούτε αν για το στόμα μου για να επιπλήξω να κατηγορήσω. Οι εχθροί μου έχουν αυξηθεί, έχουν γίνει ισχυροί και με μισούν χωρί να υπάρχει λόγο. Μερικοί πήγαιναν και του έλεγαν ότι ο Τάδε και ο Τάδε είπαν αυτά τα πράγματα. Πολλέ φορέ μάλιστα άκουγε τι κατηγορίε και ο ίδιο, σαν περνούσε από τον δρόμο. Έτσι περιθέφθηκε το ρητό που λέει ότι όσο είναι κανεί ευτυχισμένο, όλοι είναι φίλοι του. Όταν όμω δυστυχήσει, δεν θέλει να το βλέπει ούτε ο ίδιο το πατέρα. Στι 24 Μαου, μαθαίρεται ότι ο Σουλτάνο αποφάσισε να επιτεθεί στι 29 του μήνα από ξηρά και θάλασσα με όλε τι δυνάμει όλοι οι στρατιωτικοί και οι πολιτικοί άρχοντες, προπαντών ο, Ιωάννη προπάντως, προπάντως ο Ιωάννης ο Ιωσουτινιάννης, δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να κάνουν αντιπερισπασμού στον εχθρό και να επισκευάζουν τις συνήθειες με κάθε μέσο τα τείχη που γκρεμίζονταν από κανονιές. Ο Ιουστινιάνης ειδοποίησε το μεγάλο δούκανο Ταρά να του στείλει μερικά από τα τηλεβόλα που είχε στη διάθεσή του, αλλά εκείνο δεν του τάστηλε λέγοντα το ότι ήταν απαραίτητα στο μέρο που φρουλούσε ο ίδιο. Ο πρώτο υποστήριξε τότε ότι δεν χρειαζόταν τόσα τηλεβόλα σε μέρη που ήταν γεμάτα νερό και έτσι οι δύο άντρε άρχισαν να φιλονικούν και να βρίζονται μεταξύ του, χρησιμοποιώντα μάλιστα και βαριέ εκφράσει. Ο Ιουστινιάνη αποκαλούσε τον Οταρά ανίκανο, εγωιστή και προδότη τη πατρίδα, ενώ ο μεγάλο Δούκα απαντούσε με τη σειρά του στον Ιουστινιάνη με άλλε βρυσέ. Τότε αυτό το κράτο του κάλεσε ιδιαίτερο και του είπε: Αδέρφια μου, δεν είναι καιρό να μιλάμε έτσι μεταξύ μα. Α συγχωρέσουμε καλύτερα ακόμη και αυτού που μα μισούν και α παρακαλέσουμε το θέμα μα γλιτώσει από τα δόντια του φοβερού θηρίου που στέκεται απέναντί μα. Του καθησύχασε με πολλέ άλλε μαθησίε και τελικά πήγε καθένα στη θέση του για να εκτελέσει το καθήκον που είχε αναλάβει. Ο Ιουστινιάνη υπήρξε φόβητο των εχθρών με λόγια και έργα, ιδίω εκείνε τι μέρε. Έκανε καθημερινέ επιθέσει κατά των Τούρκων, σκοτώνοντα και χμαλωτίζοντα πολλού. Όλοι θάβαζαν τα κατορθώματά του και τον ονόμαζαν σωτήρα τη πόλη. Δυστυχώ όμω δεν έμεινε το ίδιο ηρωικό μέχρι τέλου και η φήμη που είχε αποκτήσει με την αδρία του καταστράφηκε αργότερα από τη δηλία που επέδειξε. Ενώ λοιπόν συνέβαιναν αυτά στο εχθρικό στρατόπεδο, διαδόθηκε η ψεύτικη είδηση ότι ερχόταν στην Κωνσταντινούπολη Ιταλικό στόλο για να μα βοηθήσει, καθώ και ο ηγεμόνα των Ούγγρων, ο Ιάγκο, πρόκειται προφανώ για τον Λαντισλάβο τον πρώτο, με πολύ άριθμο πεζικό και υπηκό. Μόλι το άκουσαν αυτό οι Αγαρινοί, τρόμαξαν και άρχισαν να βρίζουν και να καταργούν για τον Σουλτάνο ότι θα κατέστρεφε τη φυλή του επειδή είχε αναλάβει τέτοιο έργο που πολύ δύσκολα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Αλλά και ο ίδιο ταράχτηκε, δίλιασε και να κάνει μαύρε σκέψει. Οι συμβουλοί του φοβήθηκαν και στεναχωρήθηκαν όταν άκουσαν τη φήμη για τη βοήθεια που ερχόταν αλλά και επειδή έβλεπαν ότι ο πολυάριθμο και φοβερό στρατό του δεν είχε καταφέρει τόσε ημέρε που μα πολεμούσε από ξηρά και θάλασσα να πετύχει τίποτα. Οι σκάλε που τοποθετούσαν στα τείχη με πολλού αγώνε και διάφορα τεχνάσματα γκρεμίζονταν συνεχώ. Προσπάθειέ του αποκρούνταν και είχαν αμέτρητου νεκρού. Έτσι, οι Τούρκοι που αγωνίζονταν στα τείχη άρχισαν πια να δειλιάζουν. Ο τέταρτο λόγο που έκανε του εχθρού να φοβηθούν ήταν ένα φαινόμενο που είδαν στον ουρανό. Ένα πολύ λαμπερό φω κατέβαινε από ψηλά και στεκόταν όλη τη νύχτα πάνω από την πόλη. Στην αρχή οι Τούρκοι είπαν ότι ο Θεό ήταν οργισμένο με του Χριστιανού και θέλει να του κάψει, να του παραδώσει δούλου σε αυτού. Όταν όμω είδαν ότι γκρεμίζονταν συνέχεια από τι κάλλε και τα τείχη, και ότι δεν μπορούσαν να επικρατήσουν παρά τα τεχνάσματα που είχαν μεταχειριστεί, ενώ έμαθαν επίση για την ψεύτικη φήμη για τον Ιταλικό στόλο και το στρατό του Ούγκρου που ερχόταν να μα βοηθήσουν άρχισαν να αλλάζουν άποψη για το φω και να λένε πριν ότι ο Θεό είναι υπέρ των χριστιανών, του βοηθάει, του προστατεύει και επομένω οι ίδιοι δεν πρόκειται να πετύχουν τίποτα. Γι' αυτού του λόγου, όπω είπαμε, τόσο ο Σουλτάνο όσο και ολόκληρο ο στρατό του είχαν καταληφθεί από θλίψη και απογοήτευση. Σκέφτονταν μάλιστα να λύσουν την πολιορκία την άλλη μέρα και να σηκωθούν να φύγουν. Το ίδιο βράδυ όμω που ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν, ήταν πάλι το φω να κατεβαίνει από τον ουρανό. Στη τη φορά δεν πλησίασε πάνω από την πόλη, αλλά μέσα σκορπίστηκε και εξαφανίστηκε μακριά. Πολλοί οδέο Σουλτάνο και οι τον ήσαν χαρά και είπαν: Να που του εγκατέλειψε πλέον ο Θεό. Οι Σοφοί και οι ερμηνευτέ τη ασεβού και ασφαλμένη θρησκεία του υποστήριξαν πω εκείνο το φω του είχε φανερώσει ότι θα παίρναν την πόλη. Έτσι τελικά πραγματοποιήθηκαν οι ελπίδε του εξαιτία των δικών μα αμαρτιών. Ο Αλή Πασά, ο πρόεδρο του Συμβουλίου, που ήταν ο πιο έξυπνο και πιο πρακτικό από όλου του ανθρώπου Σουλτάνου, βλέποντα τον ίδιο σκεφτικό και του υπόλοιπου φοβισμένου και δηλού. Έκανε ότι λοιπόν ήταν φανερά, αλλά μέσα του ευχαριστιόταν επειδή σε όλα τα συμβούλια έλεγε στον Σουλτάνο να μην αρχίσει πόλεμο με την πόλη, για να μην συμμαχίσουν οι ηγεμόνε τη Δύση όταν το μάθουν και διώξουν τελείω του Τούρκου από την Ευρώπη. Διότι εκείνη την εποχή οι Τούρκοι είχαν σχεδόν ολόκληρη τη Βαλκανική. Δεν ήταν λυπημένο λοιπόν, είπε στον Σουλτάνο. Εγώ από την αρχή είχα αντιληφθεί ότι θα γινόταν και στο είχα πει πολλέ φορέ, μα δεν άκουσε. Νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να δώσει εντολή, αν και εσύ το βρίσκει σωστό, να φύγουμε από εδώ να μην τίποτα χειρότερο. Όταν ο Σουλτάνο άκουσε τα λόγια του, κόντεψε να πεθάνει από τη θλίψη και την τροπή. Πώ ήταν δυνατό να φύγει σαν κυνηγημένο, τότε ο δεύτερο Βεζήλη, ο Σογάν Πασά, μόλι τον είδε σε αυτή την άσχημη κατάσταση, τον συμβούλευε να ξεκολουθήσει τον πόλεμο εναντίον μα. Μεταξύ των δύο Πασάδων υπήρξε κρυφή έχθρα, γι' αυτό και ο Σογάν είπε στον Σουλτάνο: Γιατί βασιλιά μου κάθεσε κυθροπό και, και λυπημένο, Τι σκέφτεσαι, τι φοβάσαι, Μην λυπάσαι. Ο Θεό είναι μαζί σου, Δεν βλέπει ότι με το φω εκείνο σου δείχνει ότι θα παραδώσει την πόλη στα χέρια σου. Δεν βλέπεις ότι διαθέτει μέτρο το στρατό πολύ καλά προετοιμασμένο. Ούτε ο Αλέξανδρος δεν είχε, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είχε ποτέ τόσο στρατό και τόσο εφόδια ως εσύ. Και όμως κυρίε ψελόκερο τον κόσμο. Εγώ δεν πιστεύω ότι νομίζω ότι θα έρθει στόλος από την Ιταλία όπως λέει ο αδερφός μου ο Αλή Πασάς και διάφοροι άλλοι. Ξέρεις πολύ καλά ότι μεταξύ των Ιταλών και των άλλων ηγεμών της Δύσης υπάρχει αναρχία και όχι ομόνια. Γι' αυτό όταν καμιά φορά μετά από κόπο και μακρές διαπραγματεύσεις η συμμαχία τους δεν διαρκεί πολύ. Ακόμα και τότε όμω ο ένα παραμονεύει πω θα μπορέσει να αρπάξει σαν ανήκουν στον άλλο. Και έτσι μεταξύ του υπάρχει πάντα δυσπιστία. Σκέφτονται και λένε πολλά, αλλά πραγματοποιούν λίγα. Αυτό που αποφασίζουν το βράδυ δεν του αρέσει το πρωί. Θα ακόμα όμω και αν επιμείνουν στην απόφασή του, η εκτέλεσή τη χρονίζει. Αυτό γίνεται επειδή κανένα περιμένει, καθένα περιμένει την κατάλληλη περίσταση, να πετύχει τα δικά του σχέδια για τι επιθυμίε του. Αλλά και όταν αρχίσουν κάτι, δεν μπορούν να το ολοκληρώσουν εξαιτία τη ασυμφωνία του θα επιτρέψετε να κάνω μια παρέκβαση και θα έλεγα ότι και σήμερα ολόκληρη η Ευρώπη ταιριάζει με αυτά που ακούμε εδώ πέρα. Δεν μπορούν να συνεδριάσουν ένα γραφειοκρατικό οργανισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούν εδώ και τέσσερα χρόνια να ρυθμίσουν το θέμα τη χειμερινή ώρα, για παράδειγμα, και δεν μπορούν. Να. Κλείνει παρένθεση. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, επειδή όπω ξέρει, υπάρχουν πολλέ διαφορέ μεταξύ του. Α υποθέσουμε όμω ότι πράγμα που είναι αδύνατο για του λόγου που είπα, ότι θα έρθει στόλο από την Ιταλία. Πάλι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν πρόκειται να έρθει όχι μόνο μισό, αλλά ούτε το ένα τέταρτο του δικού μα στρατού. Πάρα λοιπόν, θάρα, σουλτάνε μου, μην φοβάσαι τίποτα εκτό από το Θεό. Δείξε ότι είσαι άνθρωπο θαραλέο και δυνατό. Δώσε αμέσω διαταγή να αρχίζουν πάλι οι ώστε να γκρεμίσει με τα κανόνε σου τα Αυτά τα λόγια και του Σογάν πασάρασαν πολύ στον Σουλτάνο, γιατί τον ανακούφισαν από τη θλίψη του και τον έκαναν χαρή. Του έδωσε λοιπόν εντολή να πάει τη νύχτα εκείνη να επιθεωρήσει τον στρατό, να διαπιστώσει που βρίσκεται το ηθικό του, και τον υπάκουσε. Όταν επέστρεψε, είπε, επιθεώρησε του στρατιώτες και είδε ότι είναι τόσο γενναίος, ότι αν πολεμήσει με ενθουσιασμό, η νίκη θα είναι δική σου. Τότε ο Σουλτάνο απάντησε, Αφού λοιπόν το λε, εσύ, Σογάν, α δοκιμάσουμε πω θελήσει να μα βοηθήσει και η τύχη, όπω έχει κάνει σε πολλέ άλλε περιπτώσει στείλε φρουρά στο πέραν να μην περάσει κανένα κρυφά από εκεί και βοηθήσει την πόλη. Τον τα αυτά ο Αλίπα σα, λυπήθηκε και ντράπηκε επειδή επικράτησε γνώμη του Σογάν. Από το φθόνο που αισθανόταν προσπάθησε να βρει κάποιο τέχνασμα που θα έκανε την επίθεση να αποτύχει. Ειδοποίησε λοιπόν τον Αυτοκράτορα για όσα είχαν συμβεί και το συμβούλεψε να μην φοβηθεί, γιατί στου πολέμου πολλέ φορέ η τύχη είναι άστατη. Του λέγε επίση ότι οι φρουροί θα έπρεπε να βρίσκονται σε επιφυλακή. Όλα αυτά έγιναν το βράδυ τη 27η Μαου. Ο Σουλτάνο έδωσε διαταγή στου στρατιώτε να ανάψουν φανάρια και φωτιέ όλη εκείνη τη νύχτα και την επόμενη μέρα να μείνουν νηστικοί, να λωστούν 7 φορέ και να κάνουν δεήσει στο Θεό, στον Αλάχ δηλαδή, για να του χαρίσει τη νίκη και να καταλάβουν την πόλη. Έτσι και έγινε. Κεφάλαιο 5. Τη Δευτέρα το απόγευμα, αφού έδισε ο ήλιο και φάγαν όλοι, ο Σουλτάνο στάθηκε μπροστά στο στρατό και είπε τα εξή. Αγαπημένα μου παιδιά, εύχομαι και σα παρακαλώ στο όνομα του Θεού, του προφήτου Μωάμεθ και, και στο δικό μου, του δούλου του, να κάνετε αύριο ένα έργο που θα μείνει στην αιωνιότητα όπω έκανα μέχρι τώρα παντού οι πρόγονοι μα. Να ανεβείτε με τι κάλε στα τείχη σαν πουλιά, με όλη τη γενναιότητα, το θάρρο και την προθυμία που διαθέτεται, για να μην χάσουμε τη φήμη που όπω είπαμε, κέρδισαν οι πρόγονοι μα με τη χάρη του Θεού. Αντίθετα τώρα, η ώρα να την κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη. Του είπε επίση και πολλά άλλα πολεμικά λόγια, του εμψίχουσαν για την πραγματοποιήσουν αυτή τη σημαντική επιχείρηση. Ύστερα πρόσθεσε. Αν το θελήσει η μοίρα και σκοτωθούν μερικοί όπω συμβαίνει στου πολέμου, ξέρετε τι λέει ο προφήτη μα στο Κοράνι. Όποιο σκοτώνονται στον πόλεμο πάει κατευθείαν στον παράδεισο για να τρώει και να πίνει εκεί μαζί με τον Μωάμεθ, να αναπαύεται σε καταπράσινου αδεισμένου τόπου μαζί με αγόρια, ωραίε γυναίκε και κορίτσια και να λούζεται μέσα σε υπέροχα λουτρά. Όλα αυτά θα τα χαρίσει ο Θεό όσου πάνε κοντά του, χωρί σχόλια. Από τη δική μου πλευρά πάλι αν νικήσουμε θα δώσω ισοβίω όλου του στρατιώτε και του αρχηγού του διπλάσιο μισθό από αυτό που παίρνουν τώρα θα αφήσω την πόλη τρει μέρε στη διάθεσή σα να τη λαιλατίσετε. Κανεί δεν πρόκειται να σα πάρει οποιοδήποτε λάφυρο, αρπάξτε, χρυσό ή ασημένιο, οποιοδήποτε αντικείμενο ή φόρεμα βρείτε, οποιοδήποτε σκλάβο πιάστε, άντρα ή γυναίκα, μεγάλο ή μικρό. Μόλι τέλειωσε το λόγο του, ότι θα τηρήσει όλε τι υποσχέσει του. Ακούγοντά τον, οι Τούρκοι ενθουσιάστηκαν και άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί στη γλώσσα του Ο Αϊλαλαχ, η Ρουσούλ Αλάχ. Δηλαδή, ένα είναι ο Θεό όλων των Θεών και ο Μουάμεθ ο προφήτη του. Μόλι έφτασαν μέσα στην πόλη, αυτέ οι ζωτοκραυγέ που μοιάσαμε βουητό ανταργασμένη ανταργιασμένη θάλασσα, προσπαθήσαμε όλοι να μαντέψουμε τι είχε συμβεί. Μετά από λίγο πληροφορηθήκαμε την άλλη μέρα, την 3η 29 Μαου, ο Σουλτάνο θα έδινε το σύνθημα τη γενική επίθεση εναντίον μα από ξερά και θάλασσα με όλε τι δυνάμει που διέθετε. Ξέροντα λοιπόν ότι το πλήθο των απίστων ήταν τόσο μεγάλο ότι να αναλογούσαν 500 προ έναν από εμά, στήριξαμε όλε μα τι ελπίδε στη θεία Πρόνοια. Με διαταγή του αυτοκράτορα, οι ιερεί, οι αρχιερεί, μοναχοί, γυναίκε τα παιδιά Πήραν στα χέρια του άγιε εικόνε και όλα τα ιερά λάβαρα και καμαλιτανία γύρω από τα τείχη, ψάχνοντα με δάκρυα στα μάτια του κύριε Λέισον και κοιτεύοντα τον Θεό να μην μα παραδώσει εξαιτία των αμαρτιών μα στα χέρια των απίστων και χειρότερων εχθρών μα. Κλαίγοντα, παρακαλούσαν να λυπηθεί και μα και την Αγία του κληρονομιά. Και έδιναν θάρρο ο ένα τον άλλο να αντισταθούν με γενναιότητα στου εχθρού την ώρα τη επίθεση. Επίση ο Αυτοκράτορα συγκέντρωσε εκείνο το φοβερό βράδυ τη Δευτέρα όλου του άρχοντε, του Δημάρχου, του Εκατοντάρχου και του άλλου βαθμοφόρου στρατού, του οποίου είπε τα παρακάτω λόγια. Κεφάλαιο 6. Ευγενέστατη άρχοντα, εκλαμπρότατοι δήμαρχη και στρατηγή, γενναίοι μου στρατιώτε, τιμημένοι πιστοί πολίτε, ξέρετε ότι πολύ καλά ότι έφτασε η ώρα που ο εχθρό τη πίστη μα αποφάσισε να μα πιέσει ακόμα περισσότερο με όλα τα πολεμικά μέσα και τεχνάσματα που διαθέτει. Θέλει να αρχίσει η γενική επίθεση και πόλεμο από ξηρά και από θάλασσα, έτοιμο να μα δαγκώσει σαν φαρμακερό φίδι, να μα καταβροχθεί σαν ανήμερο λιοντάρι. Γι' αυτό το λόγο σα παρακαλώ να φερθείτε με γενναιότητα και θάρρο, όπω κάνατε μέχρι τώρα απέναντι στου εχθρού τη πίστη μα. Αφήνω στα χέρια σα την τύχη τη δοξασμένη και λαμπρή πατρίδα μα, τη μεγαλοπρεπέστατη και βιανού βασιλεύου σα όλων των πόλεων. Ξέρετε πολύ καλά, αδέρφια μου, ότι για τέσσερι λόγου είμαστε υποχρεωμένοι να προτιμήσουμε το θάνατο παρά τη ζωή. Πρώτον, για την πίστη και τη θρησκεία μα. Δεύτερο για την πατρίδα. Τρίτο για τον βασιλιά, τον αντιπρόσωπο του κυρίου μα. Και τέταρτο για συγγενεί και φίλου μα. Αν λοιπόν, αδέρφια μου, πρέπει να αγωνιζόμαστε μέχρι θανάτου για ένα από του παραπάνω λόγου, τότε έχουμε υποχρέωση να πολεμάμε ακόμα σκληρότερα όταν πρόκειται και για τα τέσσερα μαζί. Διαφορετικά θα χάσουμε τα πάντα. Αν ο Θεό εξαιτία των αμαρτιών μα δώσει την νίκη στου απίστου, διατρέχουμε τον κίνδυνο να χάσουμε την άγια πίστη που μα έδωσε ο Χριστό με το αίμα του και είναι το σημαντικότερο πράγμα απ όλα. Τι όφελο μπορεί να έχει κανεί αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά χάσει την ψυχή του. Δεύτερον, θα χάσουμε την ένδοξη πατρίδα και την ελευθερία μα. Τρίτον, το άλλο το ένδοξο κράτο μα, που τώρα πια είναι εξασθενημένο και ταπεινωμένο, θα πέσει στα χέρια του άπιστου του τυράννου. Τέλο, θα χάσουμε τα αγαπημένα μα παιδιά, τι γυναίκε, του υπόλοιπου συγγενεί μα. Ο βάρβαρος Σουλτάνος μας έχει αποκλεισμένου 57 μέρες τώρα μόλις τι δυνάμει του. Μας πολιορκεί μέρα και νύχτα με κάθε μέσο που διαθέτει. Αλλά καταφέραμε να τον αποκρούσουμε με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που βλέπει τα πάντα. Μη δηλιάστε λοιπόν τώρα αδέρφια μου. Είδατε ότι ακόμα και στα μέρη που έπεσε το τείχο από τα τηλεβόλα και τι πολιορκτικέ μηχανέ, καταφέραμε και το επισκευάσαμε τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε στηρίξει όλε τι ελπίδε μα στην ακαταμάχητη δόξα του Θεού. Οι εχθροί μα διαθέτουν όπλα, υπηκό, δύναμη και πλήθο. Μα εμεί έχουμε εμπιστοσύνη στο όνομα του κυρίου μα και σωτήρα μα, στα χέρια μα και στη γενναιότητα μα χάρη ο Θεό. Ξέρω, ξέρω ότι τεράστια γέλη των απίστων θα επιτεθεί εναντίον μα όπω συνηθίζει με βάναυση ορμή, αλαζονία και θράσο επειδή είμαστε λίγοι, ώστε να μα τρομάξουν, να μα κουράσουν, να μα κάνουν να χάσουμε το ηθικό μα με φωνέ και αλλαλαγμού του. Εσεί όμω γνωρίζετε καλά πόσο ανόητα είναι αυτά και δεν χρειάζεται να σα τα θυμίσω. Σε λίγο θα επιτεθούν και θα ρίξουν εναντίον μα πέτρε και βέλια μέτρητα σαν δυνάμω τη θάλασσα, αλλά ελπίζω δεν θα πετύχουν τίποτα. Σα βλέπω και χαίρομαι επειδή αν και λίγοι, όλοι εσεί είστε έμπειροι, γενναίοι, αποφασιστικοί, δυνατοί και καλά προετοιμασμένοι. Να καλύψετε καλά το κεφάλι σα με τι ασπίδε στη στιγμή τη και να χρησιμοποιείται με επιτυχία το δεξιά σας χέρι με το σπαθί. Περικεφαλέ, οι θώρακε, οι πανοπλίε και ο υπόλοιπο οπλισμό σα είναι σε θέση να σα βοηθήσουν αποτελεσματικά σε όλη τη διάρκεια τη μάχη, επειδή οι εχθροί δεν τον ανάλογο εξοπλισμό. Εσεί θα είστε προφυλαγμένοι μέσα από τα τείχη, ενώ εκείνοι θα βρίσκονται εκτεθειμένοι στα χτυπήματά σα όταν θα κάνουν επίθεση. Για το λόγο αυτό, αγαπητοί μου συμπολεμιστέ, να είστε έτοιμοι, άφοβοι, γενναίοι και βέβαιοι για τη βοήθεια του Θεού. Μιμηθείτε του λίγου ελέφαντε των Καρχιδονίων, οι οποίοι έτρεψαν σε φυγή τον τεράστιο ρωμαϊκό επικό, μόνο και μόνο με την εμφάνιση και τι φωνέ του. Αφού λοιπόν αυτό το πέτυχα μερικά ζώα χωρί λογικό, εμεί που τα εξουσιάζουμε πρέπει να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα. Οι εχθροί μα είναι χειρότεροι και από τα ζώα. Χτυπήστε του με δόρατα, σπαθιά, τόξα και ακόντια. Φανταστείτε ότι έχετε βγει για κοινή για αγριοχείρων και δώστε στου απίστου να καταλάβουν ότι δεν έχουν απέναντι του ζώα χωρί λογικό, αλλά του απογόνου των Ελλήνων και Ρωμαίων που εξουσιάζουν τα ζώα. Ξέρετε ότι ο άπιστο και ο εχθρό τη πίστη μα Σουλτάνο δέλησε χωρί καμιά αιτία την ειρήνη που είχαμε μεταξύ μα, αθετώντα του όρκου που είχε δώσει. Ύστερα ήρθε στο στενό των ασωμάτων και έχτισε ένα φρούριο για να μπορεί να προκαλεί καθημερινά ζημιά στα χωράφια, στου κήπου και στα περιβόλια μα. Έκαψε τα σπίτια μα, σκότωσε και αιχμαλώτησε όσου χριστιανού βρήκε μπροστά του. Κατέστρεφε τη φιλία μα και έκανε συμμαχία με του κατοίκου του πέραν, που νιώθουν χαρά επειδή δεν γνωρίζουν το μύθο του γιού του Γεωργού, ο οποίο έψηνε σαλιγκάρια και του έλεγε. Ανόητα ζώα, τα σπίτια σα καίγονται και εσεί τραγουδάτε. Είναι ένα από τους του μύθου του Εσόπ αυτό. Ήρθε λοιπόν αδέρφια μου ο Σουλτάνο, μα πολιόρκησε και χιορθάνει αυτό το τεράστιο στόμα του για να καταβροχθήσει τόσο εμά όσο και την πόλη. Την πόλη που χτίσε ο Αίμνητο, μεγάλο αυτοκράτορα ο Κωνσταντίνο, ο οποίο την αφιέρωσε στην Παναγία Δέσποινα Θεοτόκο και η Μαρία, εκφράζοντα την ευχή να την έχουμε πάντα βοηθό και προστάτη τη πατρίδα μα, που αποτελεί καταφύγιο των χριστιανών, ελπίδα και χαρά των Ελλήνων και όλο του κόσμου. Ο άπιστο σουλτάνο όμω θέλει να υποδουλώσει την πόλη που ήταν κάποτε ένδοξη, ανθούσε σαν τριαντάφυλλο του αγρού και είχε υποτάξει ολόκληρη σχεδόν σήμερα την Ιφίλιο, Πόντο, Αρμενία, Περσία Παφλαγωνία, Αμαζόνε και Καπαδοκία, Γαλατεία και Μηδία, Κόλχου και Ήβερε, Βοσπορια... Βοσποριανού και Αλβανού, Συρία και Λυκία, Μεσοποταμία, Φινίκη και Παλαιστίνη, Αραβία και Ιουδαία, Βακτριανού και Σκύθε, Μακεδονία και Θεσσαλία, Υπόλοιπη Ελλάδα, Βιωτία, Λοκρού και Ετουλού. Ακαρνανία, Χαΐα, Πελοπόννησο, Ήπειρο και Ιλυρία. Λιχνίτε Αδριατική, Ιταλία, Τοσκάνη, Κέλτε, Κελτογαλάτε, Ισπανία μέχρι τα Γάδυρα, Λιβύη, Μαυριτανία, Μαυρουσία, Αιθιοπία, Βελέδα, Σκούδη, Νουμιδία, Αφρική και Αίγυπτο. Αυτή λοιπόν την πόλη, τη βασίλισσα όλων των άλλων πόλεων, θέλει να υποδουλώσει και να την έχει υπό την εξουσία του. Θέλει να πάρει τι Άγιε Εκκλησίε μα, όπω κοινά με την Αγία Τριάδα, και δοξολογούμε το ίδιο Πνεύμα του Θεού και όπου οι άγγελοι μνούν το Θεό και την αναθρόπιση του για να τις κάνει τόπο λατρείας της ψεύτικης θρησκείας του ανόητου ψευτοπροφήτη Μωάμεθ για στάβλο, για άλογο και για καμήλες. Αδέρφια, συμπολεμιστέ μου, θέλω να τα σκεφτείτε αυτά καλά για να μείνει στο όνομα, το όνομα η δόξα και η ελευθερία σας στην ονειότητα. Έπειτα στάθηκε προς τους Βενετούς που στέκονταν στα δεξιά του και είπε «Ευγενείς Βενετοί, αγαπημένα αδέρφια μα το όνομα του Χριστού, του Θεού μας, γενναίοι, δυνατοί και έμπειροι που πολλέ φορέ σκοτώσατε αμέτρητου αγαρινού με τα κοφτερά σα σπαθιά και με τη χάρη του Θεού, κάνοντα το αίμα του να τρέξει σαν ποτάμι από τα χέρια σα, σα παρακαλώ σήμερα να υπερασπιστείτε μόλι σα την ψυχή αυτή την πόλη που βρίσκεται σε τόσο άσχημη κατάσταση. Ξέρετε καλά ότι πάντα την είχατε σαν δεύτερη πατρίδα και μητέρα σα, γι' αυτό σα παρακαλώ και πάλι να φερθείτε σαν φίλοι, ομόπιστοι και μα στι δύσκολε στιγμέ που περνάμε. ύστερα γύρισε προ του Λιγούριου Γεννοάτε που στέκονταν στα δεξιά του και του είπε τα εξή. Ετοιμότητα τη Λιγούρη, αδέρφια μα, γενναίοι και έντοξοι πολεμιστέ. Ξέρετε και καταλαβαίνετε ότι η δυστυχισμένη τούτη πόλη δεν ήταν μόνο δική μου, αλλά και δική σα για πολλού λόγου. Πολλέ φορέ τη βοηθήσατε πρόθυμα, τη σώσατε από του αγαρινού εχθρού τη. Να όμω προθε πάλι η στιγμή να δείξετε την αγάπη σα προ τον Χριστό, βοηθώντα την με τη γενναιότητα και την ανδρεία σα. Τέλο, μίλησε σε όλου γενικά, λέγοντα: Δεν υπάρχει χρόνο για περισσότερα λόγια. Παραδείτε στα χέρια σα το ταπεινό μου σκύπτρο, να το φυλάξετε με αγάπη. Σα παρακαλώ να δείξετε αφοσίωση και υπακοή στου στρατηγού σα, στου δημάρχου, στου εκατοντάρχου, να αγωνιστείτε όλοι σύμφωνα με τη θέση και το αξιωμά σα. Να έχετε υπόψη σα ότι, αν κάνετε με πίστη όσα σα είπα, έχω την ελπίδα ότι ο Θεό θα απαλλάξει όλου εμά του αμαρτωλούς και για μια ακόμη φορά από τη δίκαιη απειλή του. Μα περιμένει στον ουρανό το αμάρατο Στεφάνι και στη γη η αιώνια δόξα. Αφού τελείωσε το λόγο του και ευχαρίστησε το Θεό με ένα στεναγμού και δάκρυα στα μάτια, όλο το ακροατήριο απάντησε συγκινημένο με μια φωνή. Ας πεθάνουμε όλοι για την πίστη του Χριστού και για την πατρίδα μας. Ο αυτοκράτορ άκουσε τα λόγια του με χαρά, τους ευχαρίστησε με όλη την καρδιά και τους υποσχέθηκε πλούσια δώρα. Ύστερα είπε, λοιπόν αδέρφια και συμπολεμιστέ μου, να είστε όλοι έτοιμοι το πρωί. Με τη δύναμη που δίνει ο Θεό και με τη βοήθεια τη Αγία Τριάδα, στην οποία στηρίζουμε όλε μα τι ελπίδε, α κάνουμε του εχθρού μα να φύγουν νικημένοι από την πόλη μα. Κεφαλαίο Οι δυστυχεί Ρωμαί, αφού άκουσαν τα λόγια του αυτοκράτου, έσφιξαν την καρδιά του Αγκαλιάστηκαν και έκλεγαν όλοι μαζί. Κανεί δεν έφερε πια στη μνήμη του τα αγαπημένα του παιδιά, τη γυναίκα, την περιουσία του, αλλά ήθελαν όλοι να πεθάνουν για τη σωτηρία τη πατρίδα του. Ήστρα γυρίσαν στι θέσει του για να φυλάξουν τα τείχη τη πόλη. Ο αυτοκράτορα πήγε αμέσω στον Ιερό ναό τη Αγία Σοφία, προσευχήθηκε με δάκρυα στα μάτια και κοινώνησε των αχράντων μυστηριών. Το ίδιο έκαναν και πολλοί άλλοι εκείνη τη νύχτα. Έπειτα γύρισε στα ανάκτορα, και ζήτησε συγγνώμη από όλου. Ποιο μπορεί να περιγράψει αυτή τη στιγμή του θρήνου και του οδερμού που ακούστηκαν τότε στο παλάτι, κανεί άνθρωπο δεν θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητο, ακόμα και αν ήταν από ξύλο ή από πέτρα. Ύστερα, ανεβήκαμε στα λογά μα, βγήκαμε από τα ανάκτωρα και κάναμε επιθεώρηση στα τείχη, να ενθαρρύνουμε του φρουρού που κρατούσαν άγρυπνοι τι θέσει του. Κίνη τη νύχτα, όλοι βρίσκονταν στα τείχη και του πύργου, ενώ είχαμε κλείσει προσεκτικά όλε τι πύλε, ώστε να μην μπορεί να μπει ή να βγει κανένα. Όταν φτάσαμε στην Καλιγαρία, την ώρα που λαλούσαν για πρώτη φορά τα κοκόρια, ξεπεζέψαμε και ανεβήκαμε στον πύργο. Από εκεί ακούγαμε φωνέ και δυνατό θόρυβο έξω από την πόλη. Οι φυλακέ μα είπαν ότι αυτό γίνονταν όλη τη νύχτα επειδή οι εχθροί έσαναν τι πολεμικέ μηχανέ του κοντά στην τάφρο, προετοιμαζόμενοι για την επίθεση. Επίση, τα μεγάλα εχθρικά πλοία άρχισαν να κινούνται προσπαθώντα να φέρουν στην ακτή τι γέφυρες που είχαν κατασκευάσει. Οι Τούρκοι άρχισαν με μεγάλη σφοδρότητα και ορμή την επίθεση τη στιγμή που λαλούσαν τα κοκόρια για δεύτερη φορά, χωρί να δώσουν κανένα σύνθημα όπω είχαν κάνει και τι προηγούμενε φορέ, ο Σουλτάνο διέταξε να επιταθούν πρώτα οι λιγότερο έμπειροι, μερικοί ηλικιωμένοι και αρκετοί νέοι, ώστε να μα κουράσουν και στη συνέχεια να ρηχτούν εναντίον μα οι πιο έμπειροι και γενναίοι, με μεγαλύτερη τόλμη και δύναμη. Έτσι λοιπόν, ο πόλεμο άναψε σαν καμίνη. Οι δικοί μα αντιστέκονταν με πείσμα, χτυπούσαν άγρια του εχθρού, του γκρέμιζαν κάτω από τα τείχη, καταστρέφοντα συγχρόνω και πολλέ από τι πολιορκητικέ του μηχανέ. Οι νεκροί ήταν και από τι δύο πλευρέ, ιδίω όμω από το εχθρικό στρατόπεδο. Μόλι άρχισαν να σβήνουν τα άστρα του ουρανού, καθώ προχωρούσε το φω τη μέρα και φανίστηκε στην Ανατολή η ροδοδάχτυλη αυγή, όλο το πλήθο του εχθρού παρατάχθηκε σε μια σειρά που έφτανε από τη μια μέχρι την άλλη άκρη τη πόλη. Ακούστηκαν τότε τα τύμπανα, οι σάλπιγγ και τα υπόλοιπα πολεμικά όργανα, με φωνέ και αλλαγμού, ενώ τα κανόνια άρχισαν να, να, ρίχνουν, όλα μαζί. Τότε όλοι μαζί οι Τούρκοι όρμησαν από ξηρά από θάλασσα στα τείχη και έρθαν τη συμπλοκή μαζί μα. Οι πιο θαραλέε σκάλε, ανέβηκαν πάνω σε και τα βέλη του εναντίον των δικών μα. Η φρικτή και αμφίροπη μάχη κράτησε δυο ώρε και φαινόταν ότι οι Χριστιανοί θα παίρναν πάλι την νίκη. Τα πλοία που μετέφεραν τι κάλε και τι κινητέ γέφυρε αποκρούστηκαν από τα παραθαλάσσια τείχη και αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω άπρακτα. Οι πολεμικέ μηχανέ που είχαν πέτρε από τα τείχη τη πόλη σκότωσαν πολλού αγαρινού. Αλλά και εκείνοι που ήταν στην ξηρά πάθαν τα ίδια και χειρότερα. Ήταν ένα πολύ παράδοξο θέαμα να βλέπει κανεί τον ήλιο και τον ουρανό σκεπασμένο από ένα σύννεφο σκόνη και καπνού. Οι δικοί μας έκαιγαν τις εχθρικές πολεμικές μηχανές με το υγρό πυρ, γκρέμιζαν τις σκάλες και όσους βρίσκονταν πάνω τους και σκότωναν αυτούς που επιχειρούσαν να ανέβουν στα τείχη με μεγάλες πέτρες, ακόντια, πυροβόλα και τόξα. Όπου έβλεπαν συγκεντρωμένους Τούρκους τους χτυπούσαν με μεγάλα τηλεβόλα σκοτώνοντας και πληγώνοντα πολλούς. Οι εχθροί απίβδησαν τόσο πολύ από τη στεναρή αντίσταση που συναντούσαν, ώστε θέλησαν να κάνουν λίγο πίσω, να ξεκουραστούν. Αλλά οι τσαούσιδε, οι σωματοφύλακε του Σουλτάνου και οι ραβδούχοι τη τουρκική αυλή του χτυπούσαν με σιδερένια ραβδιά και βούνευρα να μην υποχωρήσουν. Ποιο μπορεί να περιγράψει τι κραυγέ και τα αποκοιτά των δραματιών και στα δυο στρατόπεδα. Ο θόρυβο και οι φωνέ του φτάναν ω τον ουρανό. Μερικοί από του δικού μα που βλέπαν του εχθρού να υποφέρουν του φώναζαν. Τι κάνετε συνεχώ επιθέσει αφού δεν μπορείτε να μα νικήσετε. Εκείνοι τότε προσπαθώντα να δείξουν τη γενναιότητά του, ανέβαιναν και πάλι στι σκάλε. Οι πιο τολμηροί σκαρφάλουν στου ώμου των άλλων και οι επόμενοι του μιμούνται για να μπορέσουν να φτάσουν στην κορυφή του τείχου. Οι σκληρότερε μάχε έγιναν μπροστά στι πύλε, όπου οι αντίπαλοι συγκρούονταν με τα σπαθιά στα χέρια και οι νεκροί ήταν αμέτρητοι. Όταν η παράταξή μα άρχισε να υποχωρεί, τότε πετάχθηκαν μπροστά ο Θεόφιλο Παλαιολόγο και ο Δημήτρη Κατακουζινό, δύο γενναίοι άντρε που έτρεψαν του αγαρινού σε του κάτω από τα και του σκορπίσαν Συγχρόνω τρέχανε σε βοήθεια και άλλοι δικοί μα. Ενώ ο αυτοκράτορ που βρέθηκε εκεί έφυπο, του ενεθάρρυνε και του παρακινούσε να πολεμάνε με σθένο λέγοντα: Συμπολεμιστέ και αδέρφια μου, σα παρακαλώ στο όνομα του Θεού να κρατάτε τη θέση σα με γενναιότητα. Βλέπω ότι το πλήθο των εχθρών άρχισε να κουράζεται, να διασκορπίζεται. Δεν μα χτυπούν πλέον με τάξη και σύστημα. Ελπίζω στο Θεό ότι η νίκη είναι δική μα. Να νιώθετε λοιπόν χαρά επειδή το στεφάνι τη νίκη θα είναι δικό μα τόσο στη γη όσο και στον ουρανό. Ο Θεό βρίσκεται στο πλευρό μα και προκαλεί δηλίε Τη στιγμή που μιλούσε ο Αυτοκράδρο, ο Ιωάννη ο Ιουστινιάνης πληγώθηκε από βέλο στο πάνω μέρο του δεξιού του ποδιού. Αυτό ο τόσο έμπειρο πολεμιστή στον πόλεμο, βλέποντα το αίμα να τρέχει από το σώμα του, έγινε κίτρινο από φόβο. Έχασε αμέσω το θάρρο του, σταμάτησε να αγωνίζεται και έτρεξε να βρει γιατρό σιωπηλό, χωρί να σκέφτεται την ανδρεία και την καρτερικότητα που είχε δείξει μέχρι τότε. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, ίσω είναι λίγο υπερβολικό ο τρόπο που κρίνει τον Ιωστινιάνη διότι που θα μπορούσε να τον έχει χτυπήσει κάποια συγκεκριμένη μοιραία φλέβα και να κινδύνευε ακόμα και με θάνατο. Δεν είπε όμω τίποτα, συνεχίζουμε, στου συντρόφου του, ούτε άφησε κανέναν αντικαταστάτη για να μην προκληθεί σύγχυση που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. Οι στρατιώτε του αναζήτησαν με το βλέμμα και μαθαίνοντα ότι είχε φύγει, καταλήφθηκαν από ταραχή και φόβο. Ευτυχώ, ο αυτοκράτορ που βρέθηκε εκεί κατά τύχη του είδε ταραγμένο και φοβισμένο σαν τα κυνηγημένα πρόβατα και θέλησε να μάθει την αιτία. Όταν λοιπόν είδε το στρατηγό Ιωστινιάνη να φεύγει, τον πλησίασε και του είπε: γιατί το έκανε αυτό, αδερφέ μου, γύρνα πίσω στη θέση σου. Η πληγή είναι ασήμαντη και η παρουσία σου απαραίτητη. Η πόλη θα σε σένα να σωθεί. Του είπε και άλλα πολλά, μα εκείνο δεν έδωσε απάντηση. Αντίθετα, έφυγε και πήγε στο πέραν, όπου πέθανε ντροπιασμένο από λύπη για την περιφρόνηση των άλλων. Αυτή είναι μόνο άποψη του Φραντζή βεβαίω. Οι άλλοι ιστορικοί διαφωνούν με αυτό. Οι Τούρκοι όμως είδαν την ταραχή των δικών μας και πήραν θάρρο. Ο Σογάν Πασάς κέρδισε με κατάλληλα λόγια τη φιλοτιμία των γενιτσάρων και άλλων στρατιωτών, ενώ ένας γιγαντός όμως γενίτσαρος, που λεγόταν Χασάν και καταγόταν από το λουπάδι της Κιζίκου, έβαλε με τα αριστερό χέρι την ασπίδα πάνω από το κεφάλι του, τράβηξε με το δεξί το σπαθί, ανέβηκε στο σημείο του τείχους όπου είχαν αρχίσει να υποχωρούν οι μας και ρίχθηκε πάνω τους. Τον Χασάν ακολούθησαν άλλοι περίπου 30 Τούρκοι που θέλησαν να φανούν εξίσου γενναίοι. Όσοι από του δικού μα είχαν απομείνει εκεί έριξαν τεράστιε πέτρε και βέλια εναντίον του, γκρεμίζοντα 18 κάτω από τα τείχη. Αλλά ο Χασάν κατάφερε, να ανέβει και να τρέψει σε φυγή του χριστιανού. Μετά την επιτυχία του αυτή, πολλοί άλλοι Τούρκοι βρήκαν ευκαιρία να τον ακολουθήσουν και να σκαρφαλώσουν στα τείχη. Αφού οι ελάχιστοι δικοί μα δεν θα κατάφεραν να του εμποδίσουν. Πολέμησαν όμω με θάρρο και σκότωσαν πολλού. Στη διάρκεια τη συμπλοκή, ο Χασάν χτυπήθηκε τελικά από πέτρα και έπεσε κάτω. Μόλι τον είδαν οι δικοί μα πήραν θάρρο και τον λιθοβολούσαν από όλε τι πλευρέ. Εκείνο σηκώθηκε στα γόνατα, συνέχισε ένα πολεμά, αλλά το δεξί του χέρι δέχτηκε αμέτρητα τραύματα από βέλη και έπεσε παράλυτο. Στη σύγκρουση αυτή σκοτώθηκαν και πληγώθηκαν πολλοί Τούρκοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν πίσω στο στρατόπεδο. Το πλήθο όμω εκείνων που είχαν ανεβεί στα τείχη διασκόρπισε του δικού μα που εγκατέλειψαν το εξωτερικό και τρέξαν μέσα στην πόλη. Με τόση βία, ώστε ο ένα πατούσε τον άλλον. Καθώ συνέβαιναν αυτά, ακούστηκαν φωνέ από μέσα απ' έξω και από το μέρο του λιμανιού. Έπεσε το φρούριο. Στου πύργου στήθηκαν σημαίε και λάβαρα. Οι φωνέ αυτέ έτρεψαν σε φυγή του δικού μα ενώ καινούργιο καινούριο θάρρο του εχθρού που άρχισαν να ανεβαίνουν στα τείχη άφοβα και με λαναγμού χαρά. Όταν ο δυστυχισμένο αυτοκράτορα και δεσπότη μου είδε αυτό το θέμα, παρακαλούσε το Θεό με δάκρυα στα μάτια και παρακινούσε του στρατιώτε να φανούν γενναίοι. Δυστυχώ όμω δεν υπήρχε πλέον καμιά ελπίδα βοήθεια ή συμπαράσταση. Τότε τσίγκλισε τα λογό του, έφτασε στο σημείο όπου οι εχθροί μπαίναν στην πόλη και ρίχθηκε πάνω του, όπω ο Σαμψόν κατά των αλλοφίλων. Στην πρώτη του επίθεση του γκρέμισε όλου κάτω από τα τείχη, πράγμα που φάνηκε σαν θαύμα σε όσου το είδαν. Μου γκρίζοντα σαν λιοντάρι και κρατώντα το σπαθί στο δεξί του χέρι, έσφαξε τόσου πολλού Τούρκου, ώστε το αίμα τρέχε σαν ποτάμι από τα χέρια και τα πόδια του. Ο Φραγκίσκο το Λέντο, τον οποίο αναφέραμε παραπάνω, φάνηκε ανώτερο ακόμα και από τον Αχηλέα, πολεμώντα τα δεξιά του αυτοκράτορα κομμάτια του τσεχτού με δόντια και με νύχια. Το ίδιο και ο Θεόφιλο Παλαιολόγο. Βλέποντα τον αυτοκράτορα να αγωνίζεται, να σώσει την πόλη που κινδύνευε, φώναξε κλέγοντα: Καλύτερα να πεθάνω παρά να ζήσω. στερα, όρμησε καραβγάροντα πάνω στου εχθρού και σκότωνε ή έτρεψε σε φυγή όσου βρέθηκαν μπροστά του. Ο Ιωάννη, ο Δαλμάτη, που βρέθηκε και αυτό στο ίδιο μέρο, πολεμούσε με ηρωισμό σαν γενναίο στρατιώτη που ήταν. Όσοι βρέθηκαν στο πεδίο τη μάχη, θαύμασαν την τόλμη και την ανδρία των εξαιρετικών εκείνων ανδρών. Οι επιθέσει επαναλήθηκαν δυο και τρει φορέ μέχρι που κατάφεραν να τρέψουν του απίστου σε φυγή, να σκοτώσουν πολλού και να γκρεμίσουν άλλου κάτω από τα τείχη. Στρατιώτε μα πολέμησαν με μεγάλη γενναιότητα και στο τέλο πέσανε νεκροί, αφού προηγουμένω είχαν προξενήσει τεράστιε απώλειε στου εχθρού. Πολλοί άλλοι σκοτώθηκαν επίση κοντά στην πίστη του Αγίου Ρωμανού, που οι είχαν στήσει τη Μεγάλη Αλέπολη και το φοβερό του κανόνι, με τα οποία γκρέμιζαν τα τείχη και κατάφεραν να αποτομπούν στην πόλη. Στη στιγμή εκείνη, εγώ δεν βρισκόμουν κοντά στον αυτοκάτρο και δεσπότη μου, επειδή είχα πάει να επιθεωρήσω ένα άλλο σημείο τη πόλη σύμφωνα με διαταγή του. Κεφάλαιο 8. Όταν πήγαν οι εχθροί στην πόλη, έδιωξαν του χριστιανού που είχαν απομείνει στα τείχη με τηλεβόλα, βέλια, κόντια και πέτρε. Έτσι έγιναν κύριοι ο Λάκερη Κωνσταντινούπολη, εκτό από του πύργου του Βασιλείου, του Λέοντα και του Αλεξίου, του οποίου κρατούσαν οι ναύτε από την Κρήτη που πολέμησαν από τι 6 μέχρι τι 8 τα το απόγευμα και σκότωσαν πολλού Τούρκου. Βλέποντα το πλήθο των εχθρών που είχαν κυριεύσει την πόλη, δεν ήθελαν να παραδοθούν, αλλά λέγανε ότι προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να ζήσουν. Κάποιο Τούρκο ειδοποίησε τότε τον Σουλτάνο για την ηρωική άμυνά του και εκείνο συμφώνησε να του επιτρέψει να φύγουν με το πλοίο και όλα τα πράγματα που είχαν μαζί του. Παρά τι υποσχέσει του όμω, ο Σουλτάνο με πολύ κόμπο κατάφερε να του πείσει να αφήσουν του πύργου και να φύγουν. Δύο αδέρφια, οι Ιταλοί Παύλο και Τροήλο, πολέμησαν με γενναιότητα μαζί με άλλου στη θέση που είχαν αναλάβει. Στη διάρκεια του αγώνα του σκοτώθηκαν πολλοί και από τι δύο πλευρέ. Σε μια στιγμή ο Παύλο είδε του εχθρού μέσα στην πόλη και λέει τότε αδερφού του: Χάθηκα τα πάντα, κρύψου ήλι και η πόλη έπεσε. Αν όφελο πια να πολεμάμε, α κοιτάξουμε τουλάχιστον να σωθούμε εμεί οι ίδιοι. Έτσι, οι Τούρκοι γίναν κύριοι τη Κωνσταντινούπολη την 3η 29 Μαου 1453 στι 2:30 το μεσημέρι. Άρπαζαν και εχμαλόντιζαν όσου βρίσκαν μπροστά του, έσφαζαν όσου επιχειρούσαν να αντισταθούν και σε ορισμένα μέρη δεν δεκρινόταν η γη από τα πολλά πτώματα που ήταν πεσμένα κάτω. Το θέμα ήταν φρικτό. Παντού ακούγονταν θρύνη και παντού γινόταν αρπαγέ γυναικών όλων των ηλικιών αρχόνισε νέε κοπέλε και καλόγρε, σέρνονταν από τα μαλλιά έξω από τι εκκλησίε που είχαν καταφύγει, ενώ έκλαιγαν και οδύρονταν. Ποιο μπορούσε να περιγράψει τα κλάματα και τι φωνέ των παιδιών ή τη βεβήλωση των ιερών εκκλησιών. Το άγιο σώμα και αίμα του Χριστού χινόταν στη γη. Οι Τούρκοι άρπαζαν τα ιερά σκεύη, τα σπάζαν ή τα κρατούσαν για λογαριασμό του. Το ίδιο έκαναν και με τα ιερά αναθήματα, που δοπατούσαν τι άγιε εικόνε. Του αφαιρούσαν το χρυσάφι, το ασίμι, του πολύτιμου λίθου και έφτιαχναν με κρεβάτια ή τραπέζια αριστόριζαν τα λογά του με τα χρυσόφαντα, με τα άμφια των ιερέων, και άλλοι τα κάμαν τραπεζομάντιδα. Άρπαζαν τα πολύτιμα μαργαριτάρι, επτά ή καταπατώσαν τα ιερά λήψανα των Αγίων και σαν πραγματικοί πρόδρομοι του διαβόλου έκαναν αμέτρητα νοσηργήματα που μόνο το θρήνο μπορούν να προκαλέσουν. Χριστέ, Βασιλιά μου, οι αποφάσει του ξεπερνάνε το μυαλό του ανθρώπου. Με στην απέραντη εκκλησία τη Αγία Σοφία, τον επίγειο ουρανό, το θρόνο τη δόξα του Θεού, το άρμα των χεροβίμ, το θείο δημιούργημα, το του το στολίδι αυτό τη γη, τον ολότερο από όλου του ναού, έβλεπε κανεί του Τούρκου να τρώνε και να πίνουν στο ιερό βήμα και στην Αγία Τράπεζα ή να σελγούν πάνω σε γυναίκε, νέε, κοπέλε και μικρά παιδιά. Ποιο μπορούσε να μείνει ασυγκίνητο και να μην θρυνήσει για την Αγία Εκκλησία μα. Όλοι πονούσαν από το κακό που βλέπαν, στα σπίτια θρύνη και κλάματα, στου δρόμου οδυρμοί, στι εκκλησίε αντρικέ κραβίε πόνου, γυναικεία αμυρολόγια, βαρβαρότητε, φόνοι, βιασμοί. Οι ευγενεί ατιμάζονταν, τι πλούσιοι χάναν τι περιουσίε του, σε όλε τι πλατείε και τι γωνιέ τη πόλη γινόταν αμέτρητα κακουργήματα. Κανένα μέρο ή καταφύγιο δεν γλίτωσε από την έρευνα και τη βεβήλωση. Οι άπιστε κάψαν κήπου, κρέμισαν σπίτια να βρουν χρήματα ή κρυμμένου θησαυρού. Όσα βρήκαν τα πήραν για να χορτάσουν την απληστία του. Χριστέ Βασιλιά μου, γλίτωσε από τη θλίψη και τον πόνο όλε τι πόλει και τι χώρε όπου κατοικούν χριστιανοί. Κεφαλαιοθήτα ένατο. Ο Σουλτάνο μπήκε στην πόλη μετά την πτώση τη και έψαξε αμέσω να μάθει αν ο αυτοκράτο ζούσε ακόμα ή είχε σκοτωθεί. Μερικοί ήρθαν και του είπαν ότι είχε φύγει, άλλοι ότι κρύβονταν σε, στην πόλη και ορισμένοι ότι έπεσε στη μάχη. Θέλοντα να βεβαιωθεί, έστειλε του ανθρώπου το να ψάξουν στου σωρού των πτωμάτων Χριστιανών και Τούρκων. Καθάρισαν τα κεφάλια πολλών νεκρών με την ελπίδα να βρουν τον αυτοκράτορα. Μα δεν κατάφεραν τίποτα. Τελικά τον αναγνώρισαν από τι βασιλικέ περικνημίδες και τα πέδιλα στα οποία ήταν ζωγραφισμένα χρυσή αιτή, σύμφωνα με την αυτοκρατορική συνήθεια. Ο Σουλτάνο ευχαριστήθηκε, αλλά διέταξε του χριστιανού που είχαν απομείνει μετά τι σφαγέ να τον θάψουν με βασιλικέ τιμέ. Αλλή μου όμω, τι μου φύλαγε και ο Θεό να δω, γιατί με κράτησε στη ζωή. Ο μεγαλόκαρδο, μακαρίτη αυτοκράτορα ήταν τότε ηλικία 49 ετών, 3 μηνών και 20 ημερών. Από τη μεγάλη νίκη που πέτυχε ο Σουλτάνο έγινε τρομερά ματαιόδοξο και έδειξε ομή και βάρβαρη συμπεριφορά. Ο Μέγα Δούκα, Λουκά Νοταρά, παρουσιάστηκε μπροστά του, τον προσκύνησε και του έδειξε το τεράστιο θησαυρό που είχε κρυμμένο. Ο Σουλτάνο και η Σύμβουλη του θαύμασαν του πολύτιμου λίθου, τα μαργαριτάρια και τα υπόλοιπα πλούτη που άξιζαν σε ένα βασιλιά. Ο Νοταρά είπε τότε στον Σουλτάνο: Όλα αυτά τα είχα φυλάξει για τη μεγαλειότητά σου, να στα προσφέρω τώρα σαν δώρο. Σε να δεχθεί τι παρακλήσει του ταπεινού δούλου σου. Με τα δώρα αυτά είχε την ελπίδα ότι θα κέρδιζε την ελευθερία τόσο του ίδιου όσο και τη οικογένειά του. Ο σουλτάνο όμω απάντησε. Απάνθρωπο, σκυλί και πονηρέ, μηχανοράφε. Είχε τόσα πλούτη και όμω δεν βοήθησε στον αυτοκράτορα και δεσπότη σου την πόλη και την πατρίδα σου. Και τώρα προσπαθεί με πονηριέ που ξέρει πολύ καλά από μικρό να ξεγελάσει και μένα, να αποφύγει αυτό που σου αξίζει. Πε μου άπιστε, ποιο μου χάρισε την πόλη και του Ισαυρού τη. Ο Θεό απάντησε ο Νοταρά. Αφού λοιπόν τα χάρη αυτά ο Θεό και σα παρέδωσε όλους εχμαλώντα τα χέρια μου, τι φλιαρίε είναι αυτέ που λε, Πονηρέ. Γιατί δεν μου τάστερε πριν αρχίσω τον πόλεμο εναντίον σα ή πριν καταλάβω την πόλη, ώστε να σου χρωστάω χάρη και ανταμοιβή. Τώρα πια δεν μου τα χαρίζει, εσύ, αλλά ο Θεό. Είστε. Έδωσε διαταγή να τον κλείσω στη φυλακή και να τον φυλάνε καλά. Την άλλη μέρα τον κάλεσε πάλι μπροστά του και του είπε: Μια και δεν βοήθησε με τον τεράστιο θησαυρό σου, τον αυτοκράτορα και την πατρίδα σου, γιατί τουλάχιστον δεν συμβούλεψε τον δεσπότη σου να δεχτεί να μου παραδώσει με ειρήνη και φιλία την πόλη, και εγώ να του παραχωρήσω ένα άλλο μέρο, επίσημη αγάπη και φιλία, ώστε να μην γίνουν τόσοι σκοτομοί Ο Νοταρά απάντησε. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνο για όσα έγιναν, μα οι Βενετοί και οι κάτοικοι του πέραν, που υπόσχονταν στον αυτοκράτορα θα του στείλουν βοήθεια από στρατό και στόλο. Τότε ο Σουλτάνο του είπε. Ξέρει πολλά ψεύτικα επιχειρήματα, αλλά τώρα πια δεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Την άλλη μέρα έδωσε διαταγή να σκοτώσουν μπροστά του, πάνω στον ξηρό λόφο, του δύο γιου του που κάποτε ο Ταρά είχε ζητήσει από τον Αυτοκράτορα να του δώσει το αξίωμα του μεγάλου κοντόσταυλου, σταυλάρχη α πούμε, του μεγάλου, και του μεγάλου λογοθέτη, δικαστικό και οικονομικό άρχοντα αντίστοιχα, ύστερα διέταξε να θανατώσουν και το ίδιο, κάτι που έγινε αμέσω. Αυτό λοιπόν ήταν το τέλο του Λουκά Ταρά. Κατόπιν ο Σουλτάνο έδωσε διαταγή να εκτελέσουν πολλού άλλου άρχοντε, ανάμεσα στου οποίου βρισκόταν και ο Άγκαρο των Βενετών, ο, θα λέγαμε ο αντιπρόσωπο και ο γιο του, καθώ και ο αστάνδη τη Καταλωνία και οι δύο γη του. Όλοι αυτοί ήταν πρόξενοι, είχαν σαν μια μορφή προξενία στην πόλη. Θέλει επίση να σκοτώσει τον Ιάκωβο Κονταρίνη και διάφορου άλλου Βενετού Ευγενεί, αλλά αυτοί υποσχέθηκαν και δώσαν πολλά χρήματα στον Σογάν Πασά, ο οποίο του χάρισε τη ζωή. Ακόμη ο Σουλτάνο έπιασε πολλού από του κατοίκου του πέραν, του οποίου θανάτωσε λησμονώντα τι υποσχέσει που του είχε δώσει, ενώ έκανε τους του υπόλοιπου σκλάβου του. Έπαιζε επίση τον Αλή Πασά, τον έκλεισε μέσα σε ένα πύργο και μετά από μερικέ μέρε τον εκτέλεσε για του λόγου που αναφέραμε πιο πάνω. Επειδή δηλαδή τον συμβούλευε να μην αρχίσει πόλεμο εναντίον τη Κωνσταντινούπολη, για να μην ενωθούν δίθεν οι χριστιανοί ηγεμόνε τη Δύση και διώξουν του Τούρκου από την Ευρώπη. Ο θάνατό του όμω στεναχώρησε όλο το στρατό, επειδή ήταν πολύ αγαπητό και καλό σύμβουλο του Σουλτάνου. Ενδέκατο κεφάλαιο. Μέρο το διαβάζουμε που αφορά την άλωση, όχι ολόκληρο. Την τρίτη μέρα, μετά την άλωση, ο Σουλτάνο έδωσε εντολή να γίνουν γιορτέ και πανηγύρια για τη μεγάλη νίκη και διέταξε να βγουν έξω ελεύθερα και άφοβο ήταν κρυμμένοι σε διάφορα μέρη τη πόλη, μικρή και μεγάλη. Διέταξε τότε να γυρίσουν τα σπίτια του όσοι είχαν φύγει εξαιτία του πολέμου και να ζήσουν εκεί όπω πριν, σύμφωνα με το δίκαιο και τη θρησκεία του. Ακόμη έδωσε διαταγή να εκλέξουν πατριάρχη σύμφωνα με τα έθιμά αφού ο προηγούμενο πατριάρχη είχε πεθάνει. Οι αρχαιρεί και οι ελάχιστοι άλλοι κληρικοί και που είχε να βρίσκονται στην πόλη Διάλεξαν για το αξίωμα αυτό το Γεώργιο Σχολάριο, που ήταν ένα πολύ καλλιεργημένο πολίτη, τον οποίο χειροτώνησαν Πατριάρχη και τον ονόμασαν Γενάδιο. Οι χριστιανοί αυτοκράτορε συνήθιζαν να χαρίζουν στον νέο Πατριάρχη μια χρυσή ράβδο στολισμένη με πολύτιμου λίθου και μαργαριτάρια, καθώ και ένα άλογο με πολυτελή βασιλική σέλα και κάλυμα από άσπρο και χρυσό ύφασμα. Ο Πατριάρχη έβγαινε από τα ανάξωρα μαζί με όλα τα μέρη τη συγκλήτου και πήγαινε στο Πατριαρχείο κάτω από τι του πλήθου. Η του γινόταν από αρχαιρίε, όπω Εκκλησία και ο νόμος ο μελλοντικός Πατριάρχη έπαιρνε τη ράβδο από τα χέρια του Αυτοκράτορα με τον τρόπο που αναφέρουμε στη συνέχεια. Ο Αυτοκράτορα καθόταν στο θρόνο, η συγκλητική απέναντι γύρω του Ασκεπή και ο μέγα πρωτοπαπά του Παλάτιου άρχισε την τελετή με το ευλογητό ο Θεό. στερα έλεγε μια σύντομη ευχή και ο μέγα δομέστικο, αρχιστράτηγο θα λέμε, έψε, έψελε το όπου γάρ βασιλέο παρουσία. Ο Λαμπαδάριο και η Χοροδία συνέχιζαν με τον Ιντ και, και ο βασιλεύ των Ουρανών. Όταν τέλειωνε και αυτό το τροπάριο, ο αυτοκράτο κρατώντα τη ράβδο στο δεξί του χέρι. Ο υποψήφιο Πατριάρχη τότε πλησίαζε με τον Μητροπολίτη Κεσαρία στα δεξιά του και τον Μητροπολίτη Ηρακλία στα αριστερά του, έκανε τρει μετάνοιε μπροστά σε όλου και πλησίαζε τον Αυτοκράτορα να προσκυνήσει όπω ήταν συνήθεια. Ο Αυτοκράτορ ήψαινε τότε λίγο τη ράβδο και έλεγε: Η Αγία Τριά, η Τινεμή Βασιλεία Ντορισαμένη, προχειρίζεται σε ει Πατριάρχη Νέα Ρώμη. Ο νέο Πατριάρχη έπαιρνε την εκκλησιαστική εξουσία από τον Αυτοκράτορα, τον οποίο ευχαριστούσε και δύο χοροδίε ψέλαν τρει φορέ το Ισπολάι τη Δέσποτα. Έτσι με τον τρόπο αυτό τελειώνει η τελετή. Ύστερα, κρατώντα κυροπήγια και λαμπάδε, ο Πατριάρχη κατέβαινε από το διβάμβουλο ε, στο προάβλιο του παλατιού και ανέβαινε στο άλογο το οποίο περίμενε απ' έξω στολισμένο. Θέλοντα λοιπόν και ο Αχρίο Σουλτάνο να κάνει σαν βασιλιά Κωνσταντινούπολη ότι κάνουν οι χριστιανοί αυτοκράτορε, προσκάλεσε τον Πατριάρχη να καθίσει, να φάει και να συζητήσει μαζί του. Μόλι εκείνο έφτασε στο παλάτι, του, δέχτηκε με μεγάλη τιμή, συζήτησε μαζί του πολλή ώρα και του έδωκε υποσχέσει. Όταν ήρθε η ώρα να φύγει, ο Σουλτάνο έβγαλε μια πολύτιμη πιμαντορική ράβδο και τον παρακάλεσε να τη δεχθεί σαν δώρο. Ύστερα, θέλοντα και εμεί, ο πατριάρχη κατέβηκε μαζί του στην αυλή όπου τον ανέβασε σε ένα άλογο που περίμενε έτοιμο και έδωσε εντολή στου άρχοντε τη αυλή του να το συνοδέψουν με όλε τι τιμέ. Πραγματικά οι αυλικοί, άλλοι μπροστά και άλλοι πίσω από τον πατριάρχη, το συνόδεψαν μέχρι το Σεπτό Αποστολείο, δηλαδή των Αποστόλων κάπου, το οποίο είχε παραχωρήσει ο Σουλτάνο για να γίνει εκεί πατριαρχείο. Ο άθλιο όμω κράτησε τον περίλαμπρο ναό τη Αγία Σοφία, το υπέροχο Κιμίλιο, τον επίγειο ουρανό και θάμα τη ανθρωπότητα για να το χρησιμοποιήσει σαν τόπο του δικού του προσκυνήματο. Μετέπειτα βέβαια έγινε μουσείο και σήμερα ο νέο σουλτάνο Ερτογάνου το έχει κάνει πάλι για προσκύνημα εντό εισαγωγικών δικό του. Όπω είπαμε προηγουμένω, ο θαματοργό ναό των Βλαχερνών είχε υπερποληθεί. Ο πατέρα όμω έμεινε λίγο καιρό στο αποστολείο, επειδή σε εκείνα τα μέρη είχαν απομείνει ελάχιστη χριστιανοί και επιπλέον φοβόταν μην του συμβεί κανένα κακό με στην ερημιά, αφού μια μέρα κάποιο αγαρινό βρέθηκε σκοτωμένο στο προάβλιο τη Εκκλησία. Γι' αυτό ζήτησε το μοναστήρι τη Παμακαρίστου, το οποίο του δόθηκε για πατριαρχείο, δεδομένου ότι εκεί ζούσαν αρκετοί χριστιανοί. Έδωκε λοιπόν εντολή να μεταφερθούν οι μοναχέ στο μοναστήρι του Αγίου Προφήτη του Προδρόμου, Ιωάννη. Που βρισκόταν στα ανάκτωτα του Τρούλου, που έγινε η πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο στα χρόνια τη Βασιλεία του Ιουστινιανού του Δεύτερου, του λεγόμενου Ρινοτμίτου και είναι την εποχή ο Τρούλο ήταν ένα λαμπρό παλάτι στο βόρειο μέρο τη Παμακαρίστου. Ο ασεβέστατος και εξολοθευτή των χριστιανών Σουλτάνο, πονηρό και πανούργο σαν λεπού, δεν τα έκανε όλα αυτά από ευλάβεια, από καλοσύνη, αλλά για να ακούσουν οι χριστιανοί τι υποσχέσει και να έρθουν να κατοικήσουν στην Κωνσταντινούπολη, η οποία είχε ερημωθεί από το μακροχρόνιο πόλεμο και προπάντων μετά την κατάληψή τη από του Τούρκου. Πραγματικά, μερικοί χριστιανοί ξαναγύρισαν στην πόλη ενώ μετά από λίγο έφερε και αρκετού απίκου που ονομάζονταν Σεργούνιδε στα Τούρκικα από την περιοχή Καφά τη Τραπεζούντα, τη Σινόπη και το Ασπρόκαστρο. Έδωσε. Άκερμαν λεγόταν αλλιώ. Αυτό προσπαθώ να θυμηθώ. Έδωσε επίση στον Πατριάρχη ορισμένα γραπτά διατάγματα με τη μουσουλμανική σφραγίδα και την υπογραφή του, ούτω ώστε κανένα να μην τον ενοχλεί ή να του φέρνει αντιρρήσει. Με τα διατάγματα αυτά, ο Πατριάρχη θα μείνει για πάντα ανενόχλητο, αφορολόγητο και ασφαλισμένο από κάθε άλλο κίνδυνο, τόσο ο ίδιο όσο και η διάδοχή του, καθώ και οι υπόλοιποι ιερεί που βρίσκονταν υπό την εξουσία του. Από το βιβλίο Δέλτα, το ίδιο βιβλίο του Χρονικού, του κεφάλαιο Α. Εγώ ο ίδιο, διηγείται πάλι ο Φραντζέ, πιάστηκα εχμάλωτο και πέρασα όλα τα δεινά τη μέχρι που εξαγοράστηκα την 1η Σεπτεμβρίου του 1453, οπότε έφυγε τη Σπάρτη τη Πελοπονίσου. Να σημειώσουμε ότι τότε η Σπάρτη ήταν ακόμη ελεύθερη με τα αδέρφια του παλαιολόγου που είχαν την εξουσία του, στη μισή τουλάχιστον του Πελοπόννησο. Η γυναίκα και τα παιδιά μου έγιναν σκλάβοι μερικών καλόψυχων, ηλικιωμένων Τούρκων, από του οποίου πουλήθηκαν στον πρώτο υποκόμμα του Σουλτάνο, που ονομάζεται Ιμπροχώρε στα τουρκικά, ο οποίο αγόρασε πολλέ άλλε αρχόντισε και έβγαλε σημαντικά κέρδη από τη μεταπόλησή του, η ομορφιά όμω και ο καλό χαρακτήρα των παιδιών μου δεν είναι δυνατόν να μείνουν κρυφά και γι' αυτό τα πήρε ο ίδιο ο Σουλτάνο δίνοντα πολλά λεφτά στον υποκόμο του. Η δυστυχισμένη μητέρα του απέμεινε μόνη με μια μόνο υπηρέτεια ενώ οι υπόλοιπε μοιράστηκαν σε διάφορου Τούρκου. Οι Λατίνοι μα περιφρονούν και μα κατηγορούν ότι χάσαμε την πατρίδα μα εξαιτία των αμαρτιών μα και τη μη ορθόδοξη πίστη μα. Εμεί παραδεχόμαστε ότι πραγματικά είμαστε αμαρτωλοί, επειδή κανένα δεν είναι αμάρτητο εκτό από τον Θεό. Σχετικά όμω με την ορθή πίστη, ξέρετε όλοι ότι δεν έχουμε κάνει καμιά καινοτομία στα ρητά του Ευαγγελίου, αλλά πιστεύουμε και δοξάζουμε όσα μα δίδαξαν οι αυτόπτε, πιστοί μάρτυρε του Χριστού, οι οποίοι μα τα παρέδωκαν σε 7 άγιε οικουμενικέ και διάφορε τοπικέ συνόδου τη Εκκλησία. Δεχόμαστε και πιστεύουμε όσα δίδαξε ο Αγιώτατο Πάπα Σιλβέστρο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Αγιώτατο Πάπα Δαμασό Δάμασο στη δεύτερη, ο Γιώτο Πάπα Ελεστίνο στην τρίτη, ο Γιώτο Πάπα Λέων στην τετάρτη, ο Γιώτο Πάπα Βυργίλιο στην πέμπτη, ο Γιώτο Πάπα Αγάθων στην έκτη και ο Γιώτο Πάπα Αντριανό στην έβδομη. Όπω ξέρετε όλοι, οι Πάπε αυτοί έθεσαν του αναθεματισμού και αφορισμού για να μην τολμήσει κανεί να προσθέσει, να αφαιρέσει τίποτα ή να λιώσει όσα ευαγγελικά και αποστολικά διατύπωσαν οι ίδιοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματο. Μάρτυρε αυτά είναι τα συνοδικά βιβλία, τα γράμματα των διαφόρων αρχιερέων, των παπών των Αγίων Συνόδων, που αναφέραμε, δηλαδή σοφών και θεοσευών ανθρώπων τη φίλη των Λατίνων. Εμεί λοιπόν τηρούμε με βλάβη αυτή την παράδοση, για να μην δεχτούμε τον αφορισμό των Αγιοτάτων Αποστόλων, των 7 Οικουμενικών Συνόδων και των πραγματικά Αγιοτάτων εκείνων αρχιεραίων των παπών. Φιλάμε ευαγγελικά και αποστολικά την παράδοση τη παλιά Ρώμη. Και το δόγμα μα θεωρείται πάντα ορθό από όλου, ενώ το λατινικό περιέχει πολλέ καινοτομίε. Επομένω εμεί θα πρέπει να είμαστε κριτέ και κατηγοροι αντί εκείνοι να κατηγορούν εμά. Πολλοί δικοί του θεολόγοι, μάλλον θρησκευτικοί νεοτελιστέ, δεν τρέπονται να αναβαίνουν στο βήμα και να λένε erorum grecorum, δηλαδή ελληνικά σφάλματα. Δεν έχουν να πούν τίποτα άλλο παρά μόνο ότι χάσαμε το βασίλειό μα, επειδή δεν είχαμε, λέει, ορθή πίστη. Ενώ αυτοί, σαν δίθεν αληθινοί, ορθόδοξοι, διατηρούν τη δική του πατρίδα, χωρί να γνωρίζουν ότι οι νικητέ δεν είναι απαραίτητα και ορθόδοξοι, ούτε νικημένοι ερετικοί, όπω συμβαίνει με εμά. Κεφάλαιο δεύτερο. Να σα περιγράψω τώρα τι έκανε ο αυτοκράτορα στην ώρα τη μάχη, ώστε να το μάθουν όλοι. Όταν ο Σουλτάνο ετοιμαζόταν για πόλεμο, οι υπόλοιποι χριστιανοί ηγεμόνε σκέπτονταν για την αποστολή βοήθεια. Οι γειτονικοί ηγεμόνε είναι φανερό ότι δεν κάμαν τίποτα. Ο Σουλτάνο μάλιστα έστειλε πρέσβη στον ηγεμόνα τη Σερβία Γεώργιο να μεσολαβήσει για ειρήνη μεταξύ Τούρκων και Ούγγρων. Μαζί με του πρέσβη βρίσκονταν και κάποιο χριστιανό γραμματικό που είχε εντολή από μερικού Τούρκου συμβούλου να πει στον Γεώργιο να αναβάλει την ειρήνη με του Ούγγρου γιατί αν γινόταν αυτό ο Σουλτάνο θα επιτίθεταν αμέσω εναντίον τη Κωνσταντινούπολη. Εκείνο όμω δεν φρόντισε, ούτε είπε τίποτα για το θέμα αυτό, χωρί να είχε αντιληφθεί ότι αν αφαιρεθεί το κεφάλι από το σώμα, όλα τα μέλη θα μείνουν νεκρά. Αυτό δεν το είχε καταλάβει. Τότε λοιπόν, στο μεγάλο συμβούλιο που έγινε στη Βενετία γύρω αυτό το θέμα, σηκώθηκε ο Δούκα Φραγκίσκος Φωσκαρή και είπε: Ού κατάγνια γαροβασιλεύσει ο Ιωάννης, όρισε ενημά, αλλά και όσοι άλλοι τον είδαν και μίλησαν μαζί του, παραδέχονταν ότι δεν είχε γνωρίσει πιο φρόνιμο άνθρωπο στην Ιταλία. Είναι τον Ιωάννη, τον παλαιό λόγο. Δυστυχώ όμω υπήρξε η κακία και ο φθόνο, επειδή ούκη δε γάρ ο φθόνο προτιμά το συμφέρον. Γιατί αυτόν είναι η εξή. Ο Αλουίσιος Διέδος με σύντεψε κάποτε ώστε το μακαρίτη αυτοκράτορ Κωνσταντίνο, δεσπότης τα ακόμα τότε στην Πελοπόννησο, να πάρει σύζυγο την κόρη του μαζί με μεγάλη πρίκα. Ο δεσπότης μου δέχθηκε αυτή τη συγγένεια, όχι για άλλο λόγο, αλλά για να ενωθεί ο τόπο μα με τη Βενετία. Κάτι που υποστήριζα τόσο εγώ, όσο και πολλοί άλλοι που συνιστούσαμε να γίνει ο γάμο αυτό. Όταν όμω στέφθηκε αυτοκράτορα και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, δεν είναι πλέον δυνατό να πραγματοποιηθεί αυτό επειδή οι άρχοντε και αρχόντε του Βυζαντίου δεν θα δέχονταν για κυρία και δεσπινά του στην κόρη ενό Βενετού, το οποίο η γη και η γαμπρή θα γίνονταν σύγαμπρη και γίνε κάδρυβη του αυτοκράτορα. Μπορεί να ήταν ένα ένδοξο Δούκα, το αξίωμά του όμω δεν ήταν ισόβιο. Αφού δε ο δεσπότη μου έγινε αυτοκράτορα, ο Δούκα ζήτησε πάλι να γίνει το συνοικέσιο, αλλά πήρε τώρα αρνητική απάντηση. Έτσι ο άνθρωπο αυτό Έγινε εχθρό μα και μόνο ότι ο Αλοίζιο Λορεντάνο, ο Αντώνη Διέδρο και πολλοί άλλοι υποστήριζαν με επιχειρήματα ότι αν πέσει η Κωνσταντινούπολη θα ζημιωθεί σημαντικά και η δική του ηγεμονία, δεν κατάφεραν να πείσουν τον Δούκα να βοηθήσει τον Αυτοκράτορα. Αλλά και η Εκκλησία τη Ρώμη έκανε το ίδιο. Όταν ο Καρδινάλιο τη Ρωσία βρέθηκε στην πόλη μα, μεσολάβησε στο να ξέχασε τον Δεσπότη να τον κάνει Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη, επειδή αν γινόταν αυτό θα μα βοηθούσε, λέει. Τόσο αυτό ο ίδιο όσο και ο Πάπα τουλάχιστον πρόσθεσα, α μνημονεύεται και ο Πάπα στι λειτουργίε μα μετά τον Πατριάρχη. Ύστερα από πολλέ συζητήσει και συμβούλια, ο αξέχαστο αυτοκράτορα αποφάσισε να μην γίνει το πρώτο, επειδή δεν θα υπάκουαν όλοι στον Πατριάρχη, αλλά θα δημιουργούνταν έρηδε και έχθρε μεταξύ εκείνου και όσων δεν τον ήθελαν. Αν λοιπόν ξεσπούσε πόλεμο με τον εξωτερικό μα εχθρό, η ζημιά θα ήταν τεράστια εξαιτία τη εσωτερική μα διαμάχη. Μπορούμε όμω να μνημονεύσουμε τον Πάπα, συμφώνησε ο Αυτοκράτορα, με την ελπίδα ότι θα μα βοηθήσει σε περίπτωση ανάγκη. Όσοι το θέλουν, α το εφαρμόσουν στην Αγία Σοφία. Οι υπόλοιποι α μην κάνουν τίποτα. Και έτσι μέχρι τι 12 Δεκεμβρίου, προηγούμενο έτου, πέρασαν 6 μήνε και δεν έγινε η παραμικρή συζήτηση για βοήθεια. Η Σερβία, από όπου θα μπορούσαν να σταλούν κρυφά και χρήματα και άνθρωποι με διάφορου τρόπου, δεν έστειλε ούτε δραχμή. Αντίθετα, βοήθησε το Σουλτάνο που πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη με πολλά χρήματα και ανθρώπου, με αποτέλεσμα να μα ηρωνεύονται οι Τούρκοι λέγοντα ότι ακόμη και οι Σέρβοι είναι εναντίον σα. Κανεί από του χριστιανού ηγεμόνε τη Δύση ή τη Ιβυρία, περιοχή τη Γεωργία δηλαδή, και τη Αρμενία, δεν έστειλε φανερά ή κρυφά την παραμικρή οικονομική ή ανθρώπινη βοήθεια στην Κωνσταντινούπολη. Οι Ούγγροι έστειλαν πρέσβει στον Σουλτάνο λέγοντα ότι κάνουν μαζί του ειρήνη, με τον όρο να κάνει και εκείνο το ίδιο μαζί μα. Οι πρέσβει όμω όταν έφτασαν είχε αρχίσει η πολιορκία τη πόλη και συγκεκριμένα τη βδομάδα που ετοιμαζόταν η τελική έφαδο. Ο Σουλτάνο και οι σύμβουλοι του άρχισαν να χρονοτριβούν, κολακεύοντα του Ούγγρου, ώστε να καθυστερήσουν την απάντησή του. Αυτό γινόταν με δόλειε προθέσει, επειδή ήθελαν να δουν τι θα συμβεί. Αν κηρύβαν την πόλη, θα λέγαν: Εμεί καταλάβαμε την Κωνσταντινούπολη, φύγετε και κάντε ό,τι θέλετε, είτε ειρήνη είτε πόλεμο μαζί μα. Έτσι ακριβώ έγινε και αυτά τα λόγια τελικά είπαν στου πρέσβε. Αν πάλι δεν τα κατάφεραν, θα υποστήριζαν ότι σταμάτησαν τον πόλεμο δίθεν για χάρη τη ειρήνη μεταξύ του και θα αποχωρούσαν. Είχε μαθευτεί μάλιστα το Σουλτάνο σκεφτόταν αν δεν κυρίαψω τώρα την Κωνσταντινούπολη θα κάνω μέσω ειρήνη και θα τη διατηρήσω όσο ζω. Ο Μακαρίδη Αυτοκράτορα και δεσπότη μου έκανε ότι μπορούσε κρυφά και φανερά για τη σωτηρία τη πόλη και, της αυτο... και τη αυτοκρατορία, χωρί να σκεφτεί καθόλου για τη σωτηρία τη ζωή του. Είναι φανερό ότι αν ήθελε μπορούσε να φύγει εύκολα. Δεν το έκανε όμω. Μα αγωνίστηκε σαν τον καλό βοσκό που δίνει και την ψυχή του ακόμα για να σώσει τα πρόβατα. Μόνο ο Ιωάννη Κατακουζινό και εγώ ξέρουμε τι προσπάθειε που κατέβαλε όταν ο Ιάκο τη Ουγγαρία του ζήτησε τη συμβρία ή τη μεσημβρία για να βάλει και δικού του ανθρώπου και σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία να μα βοηθήσει εναντίον τη, του παραχωρήθηκε η δεύτερη μόλι άρεσαν οι μάχε. Το Χρυσόβολο γράφηκε από μένα τον ίδιο και το πήγε στον Ιάκο ο γιο του Μιχαήλ που ήταν γαμπρό του Θεοδοσίου του Κυπρίου. Ποιο ε, γνωρίζει τι απαιτήσει του βασιλιά τη Καταλωνία που ζητούσε τη λίμνο για να γίνει παντοτινό σύμμαχό μα και εχθρό των Τούρκων στη θάλασσα, και αυτό το τακτοποιήσει ο αυτοκράτορα. Ποιο γνωρίζει τα χρήματα και τι υποσχέσει που έδωσε στοιχείο μέσω του πέραν για να στείλει ανθρώπου του οποίου δεν είδαμε ποτέ, του Γενουάτε. Ποιο έκανε νηστείε και διεί είτε μόνο είτε μαζί με ιερεί. Ποιο έδινε χρήματα για του φτωχού του οποίου βοήθησε όσο κανένα άλλο. Ποιο έκανε αμέτρητε παρακλήσει στο Θεό για να ελευθερωθούν οι χριστιανοί από την αιχμαλωσία των απίστων. Δυστυχώ όλα αυτά τα παράβλεψε ο Θεό άγνωστο για ποιε αμαρτίε μα, ενώ οι άνθρωποι δεν τα ήξεραν και καθένα έλεγε ό,τι του κατέβαινε. Εγώ όμω είμαι βέβαιο ότι ήταν παλιά απόφαση του Θεού να φτάσουν οι Ρωμαίοι, οι Έλληνε δηλαδή, στην έσχατη δυστυχία. Άγνωσε είναι οι αιτίε για τι οποίε η θεία πρόνοια δημιουργεί νηπηρέ και επιβλαβεί καταστάσει, ενώ θέτει τεράστια εμπόδια για τα αγαθά και τα ωφέλιμα. Ε, από τι εκδόσει Βυζάντιο, νέα σύνορα. Αντλήσαμε το πρώτο μέρος αυτό. Ε, μεταγλώδη στο του κειμένου στην ελληνική του Γιώργιου Φραντζή από τον Γιώργιο Κουσουνέλο. και ε, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παμεντιβάνη του 1993.